Φίλες και φίλοι του Εραστεχνού Ποδοσφαίρου και της ΓΑΜΑ Εθνικής, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας από το Δημοτικό Στάδιο Σαλαμίνας, εδώ που το Sportal TV, πιστό στο ραντεβού του με τα αεραστεχνικά γήπεδα και τη ΓΑΜΑ Εθνική, καλύπτει την αναμέτρηση ανάμεσα στον Αμπελακιακό και την Επισκοπή. Δύο ομάδες που μέχρι στιγμής έχουν πορείες καρμπών στις πρώτες αγωνιστικές της ΓΑΜΑ Εθνικής στο πλαίσιο του πέμπτου ομίλου. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Αμπελακιακός έχει μία νίκη και μία ήττα. Ανάλογα λοιπόν και η Επισκοπή έχει μία νίκη και μία ήττα σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές του 5ου ομίλου της ΓΑΜΑ Εθνικής. Αγώνας για την τέταρτη αγωνιστική του 5ου ομίλου, με τα προγνωστικά να δίνουν μοιρασμένες πιθανότητες για τις δύο ομάδες. Ας δώσουμε τα πρώτα στοιχεία της αναμέτρησης με τον Αμπελακιακό. Να παρατάσσετε με τους Καρνέση, Χαλούλο, Λιάτο, Καμπούρη, Μαούνι, Σγούρδα, Καϊμακαμούδη, Κοχλιώτη, Λίτσι, Ράπτη και Ελέκα. Ενώ από την άλλη πλευρά, για την ομάδα του Μάρκου Στεφανίδη, για την Επισκοπή, η ομάδα του Ρεθύμνου, με τον Νικηφόρο, Νάκας, Σερβιλάκης, Μποτονάκης, Ρούσης, Σουμπασάκης, Σαβίδης, Κατσικοκέρης, ο σκόρερ του προηγούμενου αγώνα, κοντά στην Προοδευτική, με το πολύ μεγάλο διπλό της Επισκοπής, κοντά στην ομάδα του Κορυδαλού, Μπαγκουρά, Κούρτη και Ματαραγκάσε. Για την ομάδα του Αμπελακιακού στον πάγκο, Σταυσουλάη, Κοψανίδη, Αριγιάννης, Κόρμπας, Ζώτο, Μπούτσης και Κομπόγιοργας, ενώ από την άλλη πλευρά για την ομάδα της Κρήτης, Κελαϊδής, Χαλκιαδάκης, Τζόρνταν, Κεσίδης, Πύλος, Τσεκουδάκης και Σέχου. Διαιτητής αναμέτρησης είναι ο κύριος Ελευθέριος Κατόπης από το σύνδεσμο Σάμου, πρώτος βοηθός ο κύριος Μιχαήλ Δώσης από το σύνδεσμο Αθηνών, ενώ επίσης από το σύνδεσμο Αθηνών ο δεύτερος βοηθός Γεώργιος Παναγιώτης Αραβίδης. Έχουμε και τις αναμετρητικές φωτογραφίες για τις δύο ομάδες. Υπενθυμίζω λοιπόν ότι ο Αμπελακιακός έχει μία νίκη και μία ήττα. Βρίσκεται πολύ νωρίς βασικά στην βαθμολογία, στην 7η θέση, με 3 βαθμούς σε 2 αναμετρήσεις όμως, καθώς έχει ήδη κάνει το ρεπό του στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής. Ενώ από την άλλη πλευρά και η Επισκοπή έχει ανάλογα 3 βαθμούς. Ο Αμπελακιακός έρχεται από ήττα, ενδεχομένως εντός προγράμματος, στην έδρα του Εθνικού, με 1-0. Πολύ καλή εμφάνιση, αξιόμαχη εμφάνιση. Δεν κατάφερε όμως να πάρει τελικά την ισοπαλία που αυτό ήταν και ο κύριος στόχος σε αυτήν την αναμέτρηση. Ωστόσο, εδώ στην έδρα του έχει ξεκινήσει υποχρεώσει του με νίκη κόντρα στον Ατρόμητο Πειραιά με 2-1 στην πρώτη δική του αγωνιστική υποχρέωση στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Επαναλαμβάνω και υπενθυμίζω βασικά ότι ο Αμπελακιακός είναι ο φώτισος στα σαλόνια εντός εισαγωγικών της ΓΑΜΑ Εθνικής. Από την άλλη πλευρά, η Επισκοπή, όπως είπαμε, έρχεται πολύ μεγάλη νίκη κόντρα στην πρώτη και μάλιστα εκτός έδρας στον Κορυδαλό και θέλει ανάλογη πορεία στο σημερινό αγώνα. Να δώσει συνέχεια σε αυτό το πολύ θετικό αποτέλεσμα που πήρε την προηγούμενη αγωνιστική. Προπονητής πλέον της ομάδας ο κ. Μάρκος Στεφανίδης. Ξεκίνησε πολύ θετικά την καριέρα του, τη θητεία του, να το πούμε έτσι, στον πάγκο της Επισκοπής. Αντικατέστησε τον Γιώργο Λιρόνι, ο οποίος αποχώρησε μετά την ήττα κόντρα στον Νοφ Ιεράπετρας. Σε αυτές τις πρώτες πάσεις λοιπόν γίνεται το λάθος. Τα δεξιά, Αμπελακιακός τώρα στο προσκήνιο, παλιά. Από τα αριστερά και μέσα στην περιοχή ο Ράπτη σηκώνει την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Λέκας προλαβαίνει, την κρατάει εντός αγωνιστικού χώρου, θέλει να τη γυρίσει, κάνει το σουτ, μπάλα κοντράρει και τελικά είναι ο Μποτονάκης αυτός που θα απομακρύνει τον κίνδυνο για την ομάδα της Επισκοπής. Ωστόσο, παραμένει σε κατάσταση πίεσης η ομάδα του κ. Μάρκου Στεφανίδη και κερδίζει φάουλ ο Αμπελακιακός. Λίγα μέτρα έξω από την περιοχή, δύσκολο για απευθείας εκτέλεση, αλλά μπορεί να προκαλέσει κινδύνους στην εστία του Νικηφόρου. Ο διαιτητής αναμέτρησης, ο κ. Κατόπης, δείχνει ότι πρώτα θα σφυρίξει και μετά θα εκτελέσει το φάουλ. Είναι ο Λέκας πάνω από την μπάλα με το αριστερό που θα αναλάβει την εκτέλεση αυτής της στατικής φάσης. Αρκετός κόσμος μέσα στην περιοχή του Νικηφόρου. Ευθείας τελικά, εύκολα ο Νικηφόρης μπλοκάρει, έστω και με δεύτερη προσπάθεια. Σε αυτή την εκτέλεση του Λέκα, φιλόδοξη προσπάθεια, είναι αλήθεια. Αλλά ακόμη και προηγουμένως ήταν αρκετά μακριά, έφτασε αδύναμα η μπάλα στην αγκαλιά του Νικηφόρου, που έστω και με δεύτερη προσπάθεια κατάφερε να μπλοκάρει. Ωστόσο, καταγράφεται ως η πρώτη έτσι, επίσκεψη και τελική προσπάθεια από την ομάδα του Αμπελακιακού στη σημερινή αναμέτρηση. Ρούσης. Γίνονται πρώτες πάσες. Γίνεται παλιά.
τυφλή, μάλλον στόχευε τον Σουμπασάκη, αλλά η μπάλα απευθείας out. Σε πρώτη ανάγνωση βλέπουμε τριάδα στην άμυνα της ομάδας της Επισκοπής, με τον Σουμπασάκη από τα δεξιά να έχει όλη την πτέρυγα δική του. Σερβιλάκης, Ποντονάκης και Ρούσης, οι τρεις center back από πλευράς φιλοξενούμενων. Όχι, τώρα στέλνονται πάλι σε τετράδα, οπότε θα έχει ανέβει για τη φάση ο δεξιός back, ο Σουμπασάκης, αρχηγός κιόλας της Επισκοπής. Αγκουρά θέλει να βρει τον Κατσικοκέρι, καταφέρνει, διαβάζεται πολύ σωστά η φάση από την άμυνα του Μπελεγιάκου. Υπάρχει χέρι, όμως ως συνέχεια συχνά το διέτη του πρώτου κοντρόλ προσπάθησε να κάνει ο παίκτης στον Μπελεγιάκου. Κατσικοκέρης κερδίζει την παλαβισκοπή και θέλει να βγάλει αντεπίθεση από τα αριστερά. Και ακόμη και αριστερά μπάλα για τον Σερβιλάκη που θέλει να βγάλει αυτή η σέντρα corner. Το κέρδος για την ομάδα του Ρεθύμνου. Θα πάει ο Μπαγκουρά να το εκτελέσει από τα αριστερά. Πρώτη στατική φάση και για την ομάδα της Επισκοπής. Ευχαριστικό έτσι της ισορροπίας που διακρίνει και τις δύο ομάδες είναι ότι δύο γκολ έχει πετύχει ο Μπελεγιακός και έχει δεχτεί δύο γκολ, ενώ ανάλογη η Επισκοπή είναι στο 0, ας πούμε έτσι, σε αυτή την κατάταξη των αριθμών, με ένα γκολ υπέρ και ένα γκολ κατά. Τέλειο Μπαγκουρά, λαθασμένη έξοδος και γκολ! Να το 1-0 λοιπόν για την Επισκοπή. Σκόρερ είναι ο Κούρτη, καθώς έκανε άστοχη έξοδο Καρνίσης. Έχασε τελείως τη φάση. Δεν συγχωρεί ο Κούρτη που είχε βγει στην πορεία της μπάλας. Έρχεται σαν ραντεβού με την πορεία της και με κεφαλιά δεν έχει κανένα πρόβλημα να μπει με την μπάλα στα δίχτυα και να ανοίξει το σκορ. Μόλις το 4ο λεπτό της αναμέτρησης, Αμπελεακιάκος, Επισκοπή 0-1. Να λοιπόν, που πολύ γρήγορα αλλάζουν τα δεδομένα στην αναμέτρηση. Σε κάθε περίπτωση ψυχρολουσία για τους γηπεδούχους που φάνηκε έτσι να μπαίνουν πολύ δυνατά, είχαν και μια στατική φάση, είχαν και την τελική προσπάθεια στο φάουλ, στην εκτέλεση φάουλ του Λέκα, αλλά η Επισκοπή έχει την ουσία, εκμεταλλεύεται το παραμικρό λάθος και συγκεκριμένα αυτό το τερματοφύλακα του Καρνέση που έκανε άστοχη έξοδο, μπάλα πέρασε πάνω από τα χέρια του, δεν υπολόγισε σωστά την πορεία της και από την εκτέλεση σκορ του Μπαγκουρά, ο Κούρτη με κεφαλιά ανοίγει το σκορ. Θα σημειωθεί ότι και το γκολ της Επισκοπής στη νίκη κοντά στην προοδευτική επιτέθηκε επίσημη κεφαλιά από τον Κατσικοκέρι. Κίτρινη κάρτα τώρα που βλέπει ο επιθετικός της τον Μπελεγιακού, ο Λίτσι, για διαμαρτυρίες. Να λοιπόν, που μόλις από τα πρώτα 5 λεπτά της αναμέτρησης έχουμε διαφοροποίηση ισορροπίες και έχουμε και σκορ με τον γκολ της Επισκοπής. Το νούμερο 14, Κούρτη, με το κεφάλι, δεν είχε κανένα πρόβλημα να εκμεταλλευτεί αυτό το λάθος του Καρνίση. Ήταν όμως και πολύ καλή εκτέλεση, έτσι πολύ πονηρή εκτέλεση του Μαγκουρά. Πολύ μεγάλο ψυχολογικό ντοπάρισμα, θα λέγαμε, για τους κριτικούς. Που φυσικά εννοείται ότι αν βγάλουν αυτή τη διάδα εκτός έδρας αγώνων κόντρα σε προοδευτική και Αμπελακιακό με το απόλυτο θα είναι πολύ μεγάλο κέρδος εν ώψη συνέχειας. Άλλωστε, όπως λένε πολλοί προπονητές για αυτό το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής και όχι μόνο για το πεντόμυλο, ισχύει ως κανόνας, είναι ότι για να σωθεί μια ομάδα πρέπει να κάνει πρωταθλητισμό. Οπότε παντού υπάρχει στόχος της νίκης. Για να δούμε την Επισκοπή από τα αριστερά. Έχουμε φάουλ ακριβώς πάνω στην λίγο έξω από την γραμμή της περιοχής. Φυσικά, αν ήταν πάνω στη γραμμή, θα είχαμε και πέναλτι. Ωστόσο, δίνεται φάουλ. Α, λοιπόν, που η Επισκοπή θέλει να εκμεταλλευτεί την ψυχρολουσία των γηπεδούχων από αυτό το 1-0, πολύ νωρίς το παιχνίδι. Και γιατί έχει να βρει και ένα δεύτερο γκολ με στατική φάση. Και πάλι, ενδεχομένως να έχουμε και απευθείας εκτέλεση σε αυτό το σημείο. Βολεύει αυτό το σημείο για απευθείας εκτέλεση. Μπαγκουρά πάνω από την μπάλα. Υπενθυμίζω ότι ο Μπαγκουρά ήταν αυτός που πιστώνεται την assist του πρώτου γκολ. Ήταν πολύ καλή εκτέλεση του corner. Mm-hmm.
Για να δούμε λοιπόν τι θα αποφέρει αυτή η στατική φάση για τους φιλοξενούμενους. Τώρα δίνονται και οδηγίες. Ζητάει ο διαιτής να μην υπάρχουν υψωμένα χέρια, καθώς θα δώσει πέναλτι σε αυτήν την περίπτωση. Για να δούμε λοιπόν. Πανγκουράκ τελεί πάνω στο τείχος και απομακρύνεται η μπάλα. Απομακρύνεται από τον Καμακαμούδη. Ήταν αμφίβολος πριν από την αναξαναμέτρηση. Φάνηκαν πληροφορίες έτσι λίγο πριν αρχίσει ο αγώνας. Δινόταν ως αμφίβολος, καθώς είχε ένα μικρό τραυματισμό, ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού, μυϊκού τραυματισμού, ένα τράβηγμα. Η διάταση, όπως θέλουν να λένε οι ιατρικοί όροι. Ωστόσο, είναι κανονικά σήμερα στην ενδεκάδα της ομάδας του Αμπελακιακού. Θέλω να βγουν τώρα για παιδοχή σαν επίθεση. Καθυστερούν λίγο, οπότε σε σετ παιχνίδι. Μαούνις σηκώνει την μπάλα. Για να δούμε εδώ τον Καϊμακαμούδη να θέλει να ληχθεί και να σουτάρει, να βρει πεδίο δράση και να σουτάρει. Αλλά δεν μπορεί να βρει το οπτικό πεδίο προς την εστία του Νικηφόρου. Η μπάλα όμως παραμένει σε πόδια παιχτών του Αμπελακιακού από τα δεξιά. Κοντράρι μπάλα. Εκεί η πάσα κιόλας, δεν υπάρχει φάουλ σύμφωνα με το ρεφερ της αναμέτρησης. Μπαγκουρά θέλει να βγάλει την αντεπίθεση τώρα για την ομάδα της Επισκοπής και υπάρχουν προϋποθέσεις από τα αριστερά. Πολύ καλό το τάκλιν όμως από τον Σγούρδα. Ανακόπτει αυτή την αντεπίθεση και βάζει και τέλος μάλιστα. Καθώς σε δεύτερο χρόνο οι αμυντικοί του Αμπελακιακού απομακρύνουν. Χαλούλος. Φάουλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Το κέρδισε ο Λέκας που πλέον κινείται από τα δεξιά. Με σαφή πρόθεση φαντάζομαι να κλείνει προς τον άξονα να βρει κάποια σουτ. Έχει καλά πόδια έτσι κι αλλιώς. Λίτσι γλιστράει και κάνει κακή πάσα θέλοντας να βρει τον Λέκα που είχε κάνει την κίνηση από την άλλη πλευρά του γηπέδου. Φυσικά από την πλευρά της Επισκοπή θέλει να ηρεμήσει το ρυθμό του παιχνιδιού, να το φέρει στα δικά της μέτρα, από τη στιγμή που έχει μάλιστα και το προβάδισμα στο σκορ. Μονομαχίες στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Βαθιά μπαλιά, η μπάλα κοντράρει και έχουμε πλάγιο. Διπλή κοντρά μάλιστα. Η μπάλα είναι για τον Αμπελακιακό. Από τα δεξιά το πλάγιο. Πάλα στο ράπτη. Θέλει να οργανώσει το παιχνίδι. Και πάλι στο μαούνι. Ψάχνει ελεύθερο συμπαίχτη. Κακή πάσα. Νάκας κλέβει την μπάλα και δίνει στον Κατσικοκέρι που αυτός βάζει το σώμα του πολύ σωστά. Θέλει να βρει τον Νάκα. Δεν υπάρχει offside. Νάκας φράτσα με το 2-0. Δεν τα καταφέρνει. Σπουδαία επέμβαση από τον καρνέζι του αυτό το ατέτ. Πάρα πολύ ωραία προσπάθεια του Κατσικοκέρι. Ο Νάκας που βγήκε τέτα τέτ. Ίσως να μην το περίμενε καν ότι θα είναι τόσο μόνος του απέναντι στον αντίπαλο goalkeeper. Σύμφωνα με τον δεύτερο βοηθό, ο Μποτονάκης ήταν αυτός που ο Καμπούρης ήταν αυτός που κάλυπτε όλους τους παίκτες της Επισκοπής και συγκεκριμένα τον Νάκα. Ράπτης. Ωραία ανάθεση παιχνιδιού τώρα από τον Αμπελακιακό. Λιάτος με το κεφάλι στο Ράπτη. Ράπτης έχει πολύ χώρο μπροστά του, τελικά αλλάζει παιχνίδι τώρα για τον Λέκα. Με το αριστερό βγάζει τη σέντρα. Κινεί το Καμακαμούδης, σωτήρια επέμβαση από το Ρούσι, προβολή και σε δεύτερο χρόνο Σαββίδης πιο μακριά. Μπαγκουρά, αποδέχτης μπάλας και βρίσκει τον Κατσικοκέρι πλέον, έχει πάρα πολύ χώρο. Ο Κατσικοκέρης έχει την ευκαιρία να κάνει το 2-0, δεν τα καταφέρνει καθώς αυτή η αχρίαστη μάλλον προσποίηση πάνω στο Ρούσι βρει γενικητή τον αμυντικό του της Επισκοπής, του Αμπελακιακού, συγγνώμη.
Πελαγιακός και πάλι στο προσκήνιο, ευκαιρία και όχι, απίστευτη επέμβαση. Όλοι φώναξαν γκολ καθώς περίμεναν ότι ο Ράπτης θα βρει δίχτυα, αλλά ο Νικηφόρος είναι εκτός από ικανός και τυχερός σε αυτή τη συγκεκριμένη φάση, καθώς πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας, αυτή ήρθε πάνω του και καταφέρει να την κρατήσει πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή. Πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 10ο λεπτό για τον Αμπελαγιακό να σοφαρίσει. Πολύ ωραία προσπάθεια τον Καϊμακαμούδη. Έστρωσε την μπάλα έτοιμη στο Ράπτη για να κάνει το 1-1. Αλλά ο Νικηφόρος του είπε όχι. Σπουδαία επέμβαση από τον τερματοφύλακα της Επισκοπής. Συνδυασμός τύχης και ικανότητας σε αυτήν την περίπτωση για τον τερματοφύλακα της Επισκοπής. Πάρα πολύ σωστή δουλειά από τον τερματοφύλακα της ομάδας του Μάρκου Στεφανίδη. Από τα αριστερά τον Αμπελαγιακός έχει δει στο πλάγιο με τον Λιάτο. Ράπτης πίσω για τον Λίτσι. Λίτσι δείχνει λίγο να χωλαίνει. Δεν πατάει πολύ καλά το πόδι του. Ενδεχομένως από κάποια μονομαχία στα προηγούμενα λεπτά της αναμέτρησης. Να δούμε αν θα συνεχίσει. Πάντως ζητάει μπάλα. Δείχνει οπότε να πατάει καλά. Και τώρα γίνεται αποδέκτης. Λίτσι. Yeah. Ράπτης. Λιάτος από τα αριστερά. Κάνει τη σέντρα. Γίνεται ο ψαλιδάκι, αλλά φιλόδοξη προσπάθεια από τον Καϊμακαμούδη, που παρά τα όσα λέγονταν πριν από την αναμέτρηση ότι έχει κάποιο μυϊκό πρόβλημα τραυματισμού, φαίνεται μια χαρά και να έχει εμπιστοσύνη στις γενείς του. Έκανε εδώ έτσι μια εξειδικευμένη προσπάθεια, μια φιλόδοξη προσπάθεια, μπάλα out. Κανένα ουσιαστικό κίνδυνο για τον Νικηφόρο, που ειδικά με αυτήν την επέμβαση που έκανε πριν από ένα λεπτό, σε αυτή την προσπάθεια, σε αυτή την τελική προσπάθεια του Ράπτη, έχει ανέβει και αυτοπεποίθησή του. Ρούσης. Παίζει με τον αμυντικό του χαφ και σκόρε της αναμέτρησης στον Κούρτη. Σίγουρες μπαλιές από την ομάδα της Επισκοπής. Κούρτη έχει δεξιά τον αρχηγό της ομάδας, το Σουμπασάκι. Κοντρολάρει, λίγο πιο ανοιχτή η δεύτερη επαφή του με την μπάλα, αλλά καταφέρνει και την κρατά στην κατοχή του. Παίζει το 1-2 με τον Κούρτη. Κατσικοκέρης και αρδίζει και το φάουλ από αυτήν την κλωτσιά που δέχτηκε από πίσω από τον Ρούση. Εννοείται ότι η παρουσία του Κατσικοκέρη στην κορυφή της επίθεσης της Επισκοπής είναι πάρα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Περσινή πολύ καλή σεζόν για τον Κατσικοκέρη στον Εθνικό. Δεν παρέμεινε, είναι στην Επισκοπή. Έχει ήδη οι τρεις βαθμοί που έχει η Επισκοπή στη βαθμολογική κατάταξη έχει την υπογραφή του, έχουν την υπογραφή του. Με τον γκολ πέτυχε στην έδρα της προοδευτικής. Κεφαλιά τον Κατσικοκέρη και ένα το 2-0. Με το που το λέγαμε, ο Κατσικοκέρης κάνει το 2-0 στο 15ο λεπτό. Ο Κατσικοκέρης ακόμα μια στατική φάση για την Επισκοπή. Και δεύτερο γκολ 2-2 για την ομάδα του Μάρκου Στεφανίδη σε αυτές τις στατικές φάσεις. Πολύ κακή αμυντική συμπεριφορά από την άλλη πλευρά για την ομάδα του Τάκη Αγγελάκη. Κεφαλιά του Κατσικοκέρη. Δεν υπολόγισε και πάλι σωστά την πορεία της μπάλας του Καρνίσης. Δεν έκανε προσπάθεια να πέσει προς την μπάλα. Αυτή καρφώθηκε στην αριστερή του γωνία. Και έτσι η Επισκοπή παίρνει από πάρα πολύ νωρίς την αναμέτρηση σοβαρό προβάδισμα νίκης, κάνοντας το 2-0. Για να δούμε λοιπόν, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η αντίδραση που θα δείξει ο Αμπελαγιακός και αν θα υπάρξει τέτοια, έτσι. Μέχρι τώρα πάντως έχει φανεί πολύ πιο κοινική η ομάδα της Επισκοπής στις δύο ευκαιρίες που της παρουσιάστηκαν και μάλιστα από στατικές φάσεις, όχι από οργανωμένο τρόπο παιχνιδιού. Έχει καταφέρει να βρει τα δύο γκολ, αυτή είναι η ουσία. Απ' την άλλη πλευρά, ο Αμπελαγιακός έχει την πολύ σπουδαία φάση με το Ράπτη, αλλά η ικανότητα του Νικηφόρου σε αυτή τη φάση κατάφερε να κρατήσει την μπάλα πριν περάσει τη γραμμή εντός αγωνιστικών ορίων. Γίνεται παλιά με στόχο τον Λέκα. Τα καταφέρει πάρα πολύ ωραία ο Σερβιλάκης και παίρνει την μπάλα πριν έρθει σε επαφή ο Λέκας. Και κατ' επέκταση τέτα τέτ με τον Νικηφόρο. Η Επισκοπή είναι ξεκάθαρο ότι έχει την ψυχολογία με τελείως διαφορετική άνεση κινήσεις της εντός αγωνιστικού χώρου. Μπαγκουρά, τα αριστερά. Για να δούμε τώρα τι καταφέρουν από τα αριστερά.
Βαγκουρά θέλει να σε επαφή με την μπάλα και πράγματι ήρθε πιο δυνατή πάσα ότι υπάρχει και offside. Είναι εκτεθειμένος ο Σερβιλάκης. Τα βάζει και με τον εαυτό του ο Βαγκουρά για την κακή πάσα. Κάρνησης εκτελέσει αυτή τη στατική φάση για να δώσει και συνέχεια στο παιχνίδι πλέον. Ο Μπαλιακιακός βιάζεται και βιάζεται πάρα πολύ καθώς έχει να καλύψει απόσταση 2 τερμάτων την Επισκοπή. Υπενθυμίζω σκόρερ η Κούρτη και Κατσικοκέρης. Ρούσης. Σαββίδης. Φάουλ υπέρ της Επισκοπής. Το έκανε ο Κοχλιώτης. Μαγκουρά παίζει γρήγορα. Το Ματαρακάση. Και πάλι Μαγκουρά. Αυτός παίζει πίσω στα σεντεμπάρκ του. Νάκας. Πολύ μεγάλη ευκαιρία φυσικά έχει και Επισκοπή. Στήλωσε το μάτσα στο 1-0 με τον Νάκα. Αλλά στο τέταρτο βγήκε κερδισμένος Καρνέσης. Δεν έχει βγει μπάλα σύμφωνα με τον δεύτερο βοηθό. Ο μακρύνο νικηφόρος, όπως. Ο Τονάκης, με το κεφάλι. Φάουλ, υπέρ του Αμπελιακιακού, έχει αφήσει το πλεονέκτημα. Σωστά, ο διαιτητής αναμέτρησε, ο κ. Κατόπης. Ράπτης. Λίτσι. Ακούει το συμπαίκτη του από τα δεξιά. Χαλούλος, Λέκας. Φωνάζει, είναι χαριστικό ο τερματοφύλακας της Επισκοπής του Νικηφόρος να πέσουν πάνω στο αριστερό του πόδι. Καθώς πολύ σωστά λέει ότι είναι αριστεροπόδαρος ο Λέκας και με πολύ καλά πόδια. Ράπτης. Προσπαθεί να αποφύγει το μαρκάσμα, δίνει για το λιάτο. Και πάλι Ράπτης. Ξεφεύγει πολύ ωραία, μπαίνει με στην περιοχή και να παίξει κάθετα με το Λίτσι. Πολύ αποφασιστικά ο Νικηφόρος μπλοκάρει την μπάλα. Καθόλου ανάγκη φυσικά, δεν υπήρχε το παραμικρό, ούτε διαμαρτυρήθηκε κάποιος παίκτης τον Μπελεκιακού. Δηλαδή το Σγούρδα που είχε ανέβει σε αυτή τη φάση. Μπαγκουρά. Για τον Καμπούρη. Και αυτός στον παρτενέρ του στο κέντρο της άμυνας, στον Αούνι. Σαββίδης. Κούρτη οργανώνει όλο το παιχνίδι του της Επισκοπής πίσω από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Λέω είναι και χαρακτηριστικό αυτό που λέγαμε ότι είναι διαφορετική ψυχολογία των δύο ομάδων. Με άλλη ψυχολογία, με άλλη αυτοπεποίθηση κινούνται οι παίκτες της Επισκοπής και με τελείως διαφορετική αυτή του Αμπελεκιακού. Λόγω αυτής της πίεσης των δύο τερμάτων. Πλάγιο τον Αμπελεκιακό. Γιάτος θα αναλάβει την επαναφορά της μπάλας εντός αγωνιστικού χώρου. Καμπούρης πίσω στον Καρνέση. Μπαγκουρά πάει και τον πιέζει έτσι πολύ χαλαρά έτσι κι αλλιώς. Με πολύ δύναμη ο σέντερμπακ της Επισκοπής. Κίτρινη κάρτα για τον Ρούση. Για αυτό το φάουλ που έκανε πάνω στον Γκάι Μακαμούδη. Στο φόρτι της μεσαίας γραμμής τώρα η μπάλα στη Μένη. Κάπτης. Τα δεξιά θέλει να βρει το Λέκα. Χαλούλος έχει ανέβει. Πλάγιο. Ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη. Δεν τον βρίσκει. Τελικά στο Λέκα. Λίγο παρακινδυνευμένα. Προσπαθεί να την κατεβάσει ο Λέκας. Υπό την πίεση δύο παικτών. Και Σερβιλάκης και Ρούσης έγινε κοντά. Λάγιο. Κερδισμένος. Σημείο που είχε βρεθεί με δύο αντιπάλους.
γυρίζει και ο Κατσικοκέρης στην άμυνα για να βοηθήσει αυτή τη στατική φάση. Σε αυτό το πλάγιο, θέλετε δυνατά, απομακρύνει ο Κούρτη με το κεφάλι, Μπαγκουρά και Κατσικοκέρης. Απλά για να απομακρύνει την μπάλα περισσότερο παρά για να βρει τον Μπαγκουρά. Ήξερε ότι δεν ήταν δυνατόν ο Μπαγκουρά να είναι τόσο γρήγορα ψηλά. Παρ' όλα αυτά, την μπάλα στον Νικηφόρο για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Μοντονάκης παίζει με τον Κούρτη. Από τα αριστερά, ωραία ενέργεια του Σερβιλάκη, κερδίζει το πλάγιο. Κούρτη. Κερδισμένος από τις κόντρες, ανάμεσα σε δύο παίκτες, προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα και τα καταφέρνει. Αυτό που είπαμε, ότι με άλλη ψυχολογία παίζουν οι παίκτες επισκοπής και με άλλη τον Πελεκιακού, καθώς οι γηπεδούχοι βλέπουν να μην τους γίνει τίποτα. Ακόμα και στη μία πολύ καλή ευκαιρία που έκανα με το ράπτη, από αυτά που δεν χάνονται εντός αγωγικών, ευκαιρία χάθηκε. Σουμπασάκης από τα δεξιά παίρνει την μπάλα, το Μαγκουρά θέλει να βρει χώρο για να κάνει αυτή τη σέντρα. Την κάνει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, έχει βγει η μπάλα. Και out. Λήξη αναγερμού για την εστία της του Μπελεκιακού. Κάρνεσης δίνει συνέχεια. Τις υποκέρες θέλει να βρει την μπάλα, αλλά ο Μαούνης απομακρύνει. Λιάτος γυρίζει πίσω στον τερματοφύλακά του, στον Καρνέση. Ταμπούρης παίρνει τα μέτρα που του δίνει η Επισκοπή για να οργανώσει λίγο το παιχνίδι του Πελεκιακού από την άμυνα. Μπαγκουρά. Πλάγιο για τον Πελεκιακό. Δεν γίνεται σωστή συνεργασία. Έχουμε ξεπεράσει τα μέσα του πρώτου ημιχρόνου με την Επισκοπή να προηγείται 2-0. Φτάσει στα γκολ του Κούρτη και Κατσικοκέρη. Γιατός δεν έρχεται σε επαφή τελικά με την μπάλα. Δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ με το στήθος. Να κάσει πολύ ωραία βάση στο σώμα του για το πλάγιο. Σουμπασάκης στο πλάγιο. Έτσι με τον Κούρτη. Και πάλι σου Πασάκης. Μπάλα στο Λιάτο, κερδίζει το φάουλ. Έπεσε πάνω του ο Νάκας, από πίσω. Λίτσι. Παίζει με τον Ράπτη. Κοχλιώτης και πάλι για τον Λίτσι. Και πάλι Ράπτης, ανάμεσα σε δύο παίκτες. Σε Σαββίδη και Μπαγκουρά. Πολύ καλή δουλειά του Μπαγκουρά και αμυντικά και ανασταλτικά. Πολύ σωστές οποθετήσεις του σε αυτό το pressing που αρχίζει της Επισκοπής από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Δεν επιτρέπει την εύκολη πάσα είτε από το Ράπτη είτε από τον Λίτσι, και έτσι το παιχνίδι, η οργάνωση παιχνιδιού από πλευρά Σαμπελακιακού έχει πρόβλημα. Πολύ ωραία κυκλοφορία της μπάλας από την ομάδα της Επισκοπής. Ρούσης, Μπαγκουρά, κάνει και την κίνηση και ο Κατσικοκέρης, τελικά επιλέγει από τα αριστερά, υπάρχει offside, δεν υπάρχει εξέλιξη στη φάση. Τεθειμένος Σερβιλάκης σε αυτή τη φάση. Και ο Κανές δίνει συνέχεια σε βολέ, δεν επιλέγει την κοντινή πάσα, καθώς του δώσε επιλογή ο Λιάτος, τελικά επέλεξε βαθιά παλιά, πλάγιο. Χαλούλος που αναφέρει την μπάλα. Με στόχο τον Καμακαμούδη, κερδίζει κάποια μέτρα ο Μπελακιακός με αυτά τα συνεχόμενα πλάγια, τα δεξιά. Τώρα η μπάλα έχει έρθει περίπου στην ευθεία της μεγάλης περιοχής της Επισκοπής.
Γράπτης. Με το αριστερό. Τύρις το λιάτο. Γίνεται η σέντρα. Ο Ράπτης έχει σε επαφή με την μπάλα πριν αυτή βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Γυρίζει. Η μπάλα δεν φτάνει ποτέ στον Καμακαμούδη που είχε σηκωθεί για την κεφαλιά. Και τώρα απομακρύνει την μπάλα ο αρχηγός της ομάδας Επισκοπής, ο Σουμπασάκης. Λίτσι από τα αριστερά. Γίνεται η σέντρα. Με τη μία το τέλειωμα της φάσης από τον Καμακαμούδη. Η μπάλα δίπλα από την αιστεία του Νικηφόρου. Καταγράφεται και αυτή ως ευκαιρία για τον Αμπελακιακό, αλλά η ουσία των γκολ δηλαδή δεν έχει έρθει για τους γηπεδούχους. Η διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων είναι πλέον, εκτός από την ψυχολογία που το έχουμε πει αρκετές φορές, είναι και η αποτελεσματικότητα μπροστά από τις δύο εστίες. Ρούσης για τον Μποτονάκη. Κούρτη. Ρούσης όπως, καθώς ο Καμακαμούδης και κινηθεί να πιέσει την μπάλα. Αποτέλεσμα αυτό ήταν ο Μπελακιακός να ανακτήσει τον έλεγχο. Καρνέσης από την άμυνά του. Δεν βρίσκει επιλογή, θα επιλέξει τον βολέ κατά πάσα πιθανότητα. Ναι. Εκεί που είναι ο Καϊμακαμούδης. Ακόμα μία μονομαχία στον αέρα. Κερδισμένος επιθετικός του Μπελακιακού. Δίνει στα δεξιά για τον Χαλούλο. Μπαγκουρά στα αριστερά. Έχει και τον Κατσικοκέρι μπροστά του. Βάζει την μπάλα μπροστά. Παίζει όντως με τον Κατσικοκέρι. Πολύ ωραίο το 1-2. Ο Μπαγκουρά θέλει να ξεφύγει, αλλά βάζει σωστά το πόδι του Μαούνης και καταφέρει να πάρει τον έλεγχο της μπάλας και να σταματήσει κυρίως την αντεπίθεση των φιλοξενούμενων. Πλάγι για τους κριτικούς. Πίσω μπάλα στο Ρούσι. Και ακόμα πιο πίσω στον Νικηφόρο, όπως αυτός, καθώς ο Καμακαμούδης πίεσε μέχρι ψηλά. Κακή όμως η απομάκρυνση του τερματοφύλακα της Επισκοπής. Κρατάει μπάλα ο Ράπτης, πολύ ωραία. Διακρίνεται για την τεχνική του κατάρτιση, δεν μπορεί όμως να βρει τον Σγούρδα. Και είχε μια αντίθετη κίνηση από εκεί που δόθηκε η πάσα. Καμπούρης πίσω τον τερματοφύλακα του στον Καρνίση. Κατσικοκέρης πιέζει. Μαούνης. Παίζει με το Λέκα που τώρα έχει αλλάξει πτέρυγα, έχει έρθει στα αριστερά για να πάρει λίγο περισσότερες επαφές με την μπάλα. Καθώς είναι αλήθεια ότι από τη στιγμή που πήγε δεξιά χάθηκε από το παιχνίδι του Μπελακιακού. Σαββίδης. Αριστερά τώρα το παιχνίδι της Επισκοπής. Πλάγιο. Κατσικοκέρης θέλει να βρει με τη μία τον Μπαγκουρά. Απομακρύνει ο Λιάτος σε αυτό το σημείο. Καϊμακαμούδης κοντρολάρει σαν να έχει με το στήθος, αλλά πολύ μακριά μπάλα. Και δεν είχε και συμπαίκτες, αυτό ήταν το πρόβλημα. Ήταν έτσι κι αλλιώς πολύ δύσκολο για τον Καϊμακαμούδη με τέτοια πίεση από τον Μποτονάκη να κοντρολάρει και να τη φέρει και στο πόδι του. Θέλει στηρίγματα. Μποτονάκης παίζει με το Σαββίδη. Κούρτη που έχει να πάρει την μπάλα. Παίζει στα δεξιά για τον Σουμπασάκη. Πίσω αυτός. Και τον Ρούση, πιο ασφιχτική πίεση του Αμπελακιακού, αλλά πολύ εύκολα τη σπάει η Επισκοπή. Για με αυτή τη φάση, Λέκας κάνει το σουτ με το δεξί γκολ. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια από τον Λέκα και ο Αμπελακιακός φωνάζει ότι είναι παρόν στο παιχνίδι στο 31ο λεπτό. Πολύ ωραία ενέργεια του Λέκα με το κακό του πόδι εντός εισαγωγικών. Φάνηκε ότι το έχει και αυτό. Δεν γινόταν αυτή τη φορά ο Νικηφόρος να απομακρύνει, παρά το γεγονός ότι η μπάλα πήγε στην κλειστή του γωνία. Έγινε το λάθος από το Σουμπασάκη και τώρα μάλιστα τα λένε Σουμπασάκης Κατσικοκέρης. Σουμπασάκης έκανε την πάσα προς τον Κατσικοκέρη, αλλά ο Λιάτος βγήκε πολύ σωστά. Η μπάλα έφτασε κατευθείαν στο Λέκα. Έκλεινε
ξύκλινε από τα αριστερά προς τα δεξιά, την έφερε την μπάλα στο δεξί του πόδι, όπως είπαμε το κακό του αριστεροπόδαρο του Μαλέκας, έκανε το σουτ και ο Αμπελακιακός κάνει το 1-2. Να λοιπόν που έχει ψωμί το παιχνίδι. Πάρα πολύ προταστικό πρώτο ημίχρονο. Και νομίζω ότι και βάσει τη εικόνα που έχει δείξει ο Αμπελακιακός και με τις ευκαιρίες που είχε, γιατί είχε ευκαιρίες, άξιζε ένα γκολ. Ειδικότερα στην περίπτωση της χαμένης ευκαιρίας του Ράπτη. Τα δεξιά τώρα. Ο Νάκας θέλει να γυρίσει την μπάλα, κοντράρει αυτή. Κόρνερ. Για να δούμε τώρα τη συμπεριφορά του Αμπελακιακού, της αμυντικής διάταξης του Αμπελακιακού σε αυτή τη στατική φάση. Καθώς μέχρι τώρα και τα δύο τέρματα που έχει δεχθεί είναι το ένα από κόρνερ και το άλλο από εκτέλεση φάουλ με σέντρες. Μπαγκουρά από τα δεξιά. Τελείω Μπαγκουρά, σκέψη του πέναλτι, Καρνέζη αυτή τη φορά έβριχε σε επαφή με την μπάλα και απομακρύνει με τις γροθιές. Απομακρύνει τώρα και σε φάση αντεπίθεση ο Αμπελακιακός, πολύ ωραία ο Λέκας, κοντρολάρει, αν το δει και πράγματι βρίσκει την αντεπίθεση. Σουτ, κοντράρει μπάλα, τον Καμακαμούδη, δεύτερο σουτ από τον Λέκα, out. Ωστόσο, αυτή η ευκαιρία είναι μια πολύ καλή έτσι αφορμή για τους οπαδούς του Αμπελακιακού να φωνάξουν παρόν. Καθώς στην αλήθεια και αυτοί είχαν παγώσει με την εξέλιξη των πραγμάτων. Ο Ράπτης έκανε το σουτ, μπάλα κόντραρε στην επιστροφή στο rebound, όπως λέμε. Ο Λέκας δεν καταφέρει να παραβιάσει για δεύτερη φορά την εστία της επισκοπής. Παραμένει αυτό το 1-2. Και φάουλ κερδίζει τώρα ο Κατσικοκέρης. Έντονη στιγμή μαρτυρίες των παιχτών του Αμπελακιακού για αυτό το φάουλ. Ακόμα μια στατική φάση για την ομάδα της Επισκοπής που μπορεί να προκαλέσει κινδύνους για τον Καρνέση, τον τερματοφύλακα του Αμπελακιακού. Στο προηγούμενο κόρνερ παρόλα αυτά ήταν πολύ καλή αντίδραση και του τερματοφύλακα και της αμυντικής διάταξης του Αμπελακιακού. Αντίθετα, η Επισκοπή άφησε τον Αμπελακιακό να βγάλει πολύ εύκολα αντεπίθεση. Κατσικοκύρης ευνοείται από τις κόντρες και γίνεται αποδέχτης μπάλας. Θέλει να μπει στην περιοχή, δεν τα καταφέρνει. Μακρύνει ο Μαούνης. Πίσω η μπάλα τον Νάκα στον Καρνέση. Να λοιπόν που το παιχνίδι δεν έχει τελειώσει. Ο Αμπελακιακός είναι και πάλι στο παιχνίδι με αυτό το γκολ του Λέκα στο 31ο λεπτό. Δεν υπάρχει φάουλ, σύμφωνα με τον διαιτητή, αναμέτρησε και ο Αμπελακιακός έχει ευκαιρία για την επίθεση. Καμακαμούδης καθυστερεί πάρα πολύ. Και η μπάλα στον Νάκα από τα δεξιά. Ένα ξεφύγει από τον Λιάτο, τα καταφέρνει σε πρώτο χρόνο. Αλλά επανέρχεται ο Λιάτος. Δεύτερο σουτ από τον Νάκα. Δεν ευνηδιάζεται ο Καρνέσης, ελέγχει την πορεία της και μπλοκάρει την μπάλα. Λίτσι έρχεται πάρα πολύ πίσω για να πάρει την μπάλα. Κεντρικός χαφ του Αμπελακιακού. Έχει αρκετό χώρο, του φωνάζει και συμπαίκτης του να ανέβει μέσα στο γήπεδο. Λιάτος. Λέκας κάνει την μπάλα. Δεν υπάρχει φάουλ, σύμφωνα με το ρεφερί της αναμέτρησης. Και ο Κατσικοκέρης την πετάει εκτός αγωνιστικού χώρου σε ένδειξη fair play και πραγματικού fair play, ουσιαστικού fair play, καθώς πράγματι η Επισκοπή είχε προϋποθέσεις αντεπίθεση σε αυτή τη φάση. Μάλιστα, φίλοι του Αμπελακιακού δίνουν και συγχαρητήρια στον Κατσικοκέρη. Να είναι μια περίεργη στιγμή. Παδού στον γηπεδού που να συγχαίρουν τον παίκτη των φιλοξενούμενων. Εντάξει, Κατσικοκέρη εννοείται από του πιο έμπειρου παίκτε τη κατηγορία. Γεγονό ότι έχει φορέσει τη φανέλα τη ΑΕΚ σε επίπεδο Super League. Όποια και να ήταν εκείνη η ΑΕΚ εκείνη περίοδου, λέει πάρα πολλά. Έχει παίξει και με τον Εργοτέλη, με σταθερή παρουσία. Τα γαλόνια του σε αυτές τις κατηγορίες δεν είναι πάρα πολλά για το επίπεδο της ΓΑΜΑ Εθνικής.
Τώρα, προσφέρονται πρώτες βοήθειες στον μέσο επιθετικό του Αμπελακιακού και σκόρερ του Αμπελακιακού, τον Λέκα. Θα βγει εκτός αγώνα του σκόρερ φυσικά. Όπως ορίζει έτσι άλλος ο κανονισμός. Λίτσι θα δώσει φυσικά την μπάλα πίσω στους παίκτες του της Επισκοπής. Σαββίδης στα δεξιά για τον Σουμπασάκη. Παίζει με τον Νάκα, ωραία μπαλιά του για τον Νάκα, έρχεται σε επαφή με την μπάλα αυτός, κάνει τη σέντρα, αλλά πολύ εύκολα Μαούνης. Ήταν και κακή πάσα του Νάκα. Λέκας, υπάρχει offside. Νομίζω και με γυμνό μάτι, φαίνονταν ότι είναι εκτεθειμένος ο μεσοεπιθετικός στα μπελακιά από τα αριστερά. Μπαγκουρά. Μπαλιά, τυφλή, μπαλιά και κανέναν. Ο Χαλούλος αφήνει απλά την μπάλα να περάσει εκτός αγώνα του χώρου για το πλάγιο. Σκοπή, κερδίζει και πάλι σχετικά εύκολα την μπάλα. Ο Σερβιλάκη που χάνει όμως, χάνει την ισορροπία του Καϊμακαμούδη, θέλει να βγάλει αντεπίθεση για τον Αμπελακιακό, θέλει να αλλάξει το παιχνίδι. Αλλά έχει κλείσει πολύ σωστά ω τρίτο στόπερ σε αυτή τη φάση ο Μπασάκη και απομακρύνει. Ήταν ο Λέκα χειροφυλακτή από πίσω του. Λίτσι. Φεύγει το μαρκάρισμα του Νάκα ενώ υπάρχει φάουλ. Αφήνει σωστά το πλεονέκτημα. Τώρα όμω υπάρχει φάουλ. Ο Λίτσι αδικαιολόγητα εδώ πέρα νομίζω διαμαρτύρεται. Ναι, μεν είχε γίνει το φάουλ, αλλά είχε το πλεονέκτημα. Και μάλιστα κέρδισε φάουλ πολύ πιο κοντά από ότι θα το κέρδιζε σε πρώτο χρόνο. Είναι ο Λέκας αυτός που θα αναλάβει την εκτέλεση. Με το αριστερό φυσικά. Και εξυπακούεται ότι όλος ο κόσμος είναι μέσα στην περιοχή του Νικηφόρου, τερματοφύλακα της Επισκοπής. Λέκας τα αριστερά. Και πάλι παρατηρήσει από τον ηγέτη τη τον κύριο Κατόπι για τα χέρια του τείχους να μην είναι υψωμένα, καθώς αυτή την περίπτωση θα δώσει πέναλτι, εφόσον υπάρξει τέτοια επαφή. Λέκας εκτελεί. Πολύ ωραία εκτελεσμένη. Μπάλα στο δεύτερο δοκάρι. Απίστευτη φάση και out. Τρομερή ευκαιρία για τον Αμπελακιακό στο 40 λεπτό. Την μπάλα πέρασε στο δεύτερο δοκάρι. Ο Κοκλιώτης είναι αυτός που το δοκάρι. Πραγματικά ο Νικηφόρος ούτε που πρόλαβε να δει που έφτασε τελικά η μπάλα. Πέρασε από όλους. Στο δεύτερο δοκάρι ο Κοφλιώτης ήρθε σε επαφή με την μπάλα. Έκανε το πλασέ η μπάλα στο δοκάρι. Και συνέχεια ο Μαούνης δεν κατάφερε να τη στείλει στα δίχτυα. Πολύ ψηλά το shoot out. Αλλά αποδεικνύεται νομίζω αυτό που λέγαμε και από την αρχή του παιχνιδιού. Ότι η Επισκοπή είναι μπροστά καθώς έχει την ουσία στο παιχνίδι της. Έχει τα γκολ. Έχει την αποτελεσματικότητα μπροστά από τις δύο εστίες. Τις τρεις ευκαιρίες που είχε, στις δύο τις έκανε γκολ και μάλιστα οι δύο προέρχονταν από στατική φάση. Ενώ από την άλλη πλευρά ο Αμπελακιακός, δύο γκολ που δεν χάνονται επί της ουσίας, με το Ράπτη και τώρα με το Κοχλιώτη, δεν κατάφερε να τις μετρήσει στο τέρμα. Ο Λέκας όμως έχει καταφέρει να βάλει εκ νέου την ομάδα στο παιχνίδι. Ο Σάιπρο που υποδεικνύεται εδώ, ο μεσοπιθετικός του Αμπελακιακού. Το σίγουρο είναι ότι βλέπουμε πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι εδώ στο δημοτικό στάδιο της Αλαμίνας. Νικηφόρος θα δώσει συνέχεια. Να στόχο τον Κατσικοκέρι φυσικά. Offside σύμφωνα με τον βοηθό. Και γρήγορα δίνει συνέχεια ο Αμπελακιακός με τον Γιάλτο. Πολύ γρήγορη επιστροφή του Νάκα. Μακρύνει σε πλάγιο. Γιάτος ψάχνει τώρα το συμπαίκτη του. Τον Λέκα τελικά επιλέγει. Νάκας κλέβει την μπάλα. Ακόμη μια σωστή αμυντική αντίδραση από τον Νάκα. Μπαγκουρά. Θα το δούμε.
Ταραγκάση από τα αριστερά, χάνει την μπάλα. Και πολύ ωραία με το σώμα, αλλά η μπάλα του κάνει το χατήρι και βγαίνει πλάγιο τελικά και όχι out στον Καμπούρη. Η μπάλα χτύπησε στο σημείο και πλάγιο. Φάουλ για χέρι τώρα υπέρ τον Μπελακιακού. Δεν συμφωνεί ο Κούρτη. Λαγή παιχνιδιού, τουλάχιστον αυτό επιχειρείται. Σουμπασάκης από μακρύνη, αφού κοντρόλαρε την μπάλα. Μαούνης με τη μία, Λιάτος πριν η μπάλα βγει πλάγιο. Καταφέρνει και τη διατηρία του αγωνιστικού χώρου. Καμακαμούδης δεν καταφέρει να πασάρει στον Λέκα. Μπουτονάκης. Λίτσι. Ωραία κοντρολάρει και φέρνει να φέρει την μπάλα μπροστά του. Τη διατηρεί στην κατοχή του και δίνει στο Λιάτο. Καμπούρης πίσω. Από την πίεση του Κατσικοκέρη στον Καρνέση. Με το κεφάλι. Παλιά. Με Ποντονάκη. Φάουλ. Πέρα τον Μπελακιάκου. Για χέρι στον Μπαγκουρά. Μαούνης. Το αριστερό. Ψάχνει τον Καμακαμούδη. Τρολάρει αυτός. Πες με τον Σγούρδα. Δεξιά για το Φαλούλο. Όχι, ανέβει μετά στο γήπεδο. Λογικό. Ο Μπελακιάκος ψάχνει την ισοφάριση. Ρούσης. Πανεκκινδυνευμένη πάσα σε αυτό το σημείο. Λίτσι πιέζει. Πιο πολύ ύψος παρά ο Μάκρης αυτή. Το Σαββίδι. Και φάλλον κερδίζει τώρα επισκοπή. Λήξη του Ναγερμού. Έπειτα από κάποια δευτερόλεπτα πίεσης από τους γηπεδούχους. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα έχουμε την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Σε ένα γεμάτο πρώτο ημίχρονο. Καρνέσεις. Τα αριστερά τώρα επισκοπή ήθελε να πτυχθεί και πλάγιο για τον Αμπελακιακό. Για μαρτυρίες από τον προπονητή των φιλοξενούμενων της επισκοπής, τον κύριο Μάρκο Στεφανίδη, για αυτό πλάγιο. Και παρατηρήσει τώρα από τον Ελευθέριο Κατόπι. Και από τις παρατηρήσεις έχουμε κανένα έξι του μάτς. Κατσικοκέρης θέλει να παίξει με τον Κούρτη. Πράγματι τον βρίσκει σε δεύτερο χρόνο. Ξανά σε επαφή την μπάλα ο Κατσικοκέρης. Πλάγιο. Τα αριστερά. Κατσικοκέρης στην κεφαλιά. Και όμως είναι μόνο λίτσι. Και απομάκρυση. Λήξη πρώτου ημιχρόνου λοιπόν. Με την επισκοπή να προηγείται 2-1 τον Μπελακιάκου. Λόγω της αποτελεσματικότητας που έδειξε μπροστά στην αιστεία του Καρνέση και μεταλλαγόμενη φυσικά και τα λάθη της αμυντικής διάταξης των Μπελακιακού. Μόλις στο τρίτο λεπτό ο Κούρτη άνοιξε το σκορ, εκμεταλλευόμενο στην άστοχη έξοδο του Καρνέση και με κεφαλιά άνοιξε το σκορ από εκτέλεση κόρνερ του Μπαγκουρά. Σε ανάλογη φάση αποκτέλεσε φάουλ όμως. Έγινε η σέντρα από τον Μπαγκουρά κεφαλιά του Κατσικοκέρη και 2-0 επισκοπή στο 15ο λεπτό, ενώ ο Μπελακιακός στο 31ο. Με πολύ ωραία ενέργεια του Λέκα, ατομική ενέργεια του Λέκα από τα αριστερά. Έφερε την μπάλα στο δεξί, έκανε το σουτ στην κλωστή γωνία του Νικηφόρου. Έκανε το 1-2. Πολύ καλή επέμβαση του Νικηφόρου. Όσο το μάτισαν στο 1-0, κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμα της ομάδας του. Ενώ δοκάρι είχε ο Κοκκιώτης στο 31ο λεπτό έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Λέκα. Αυτά από εμάς για το πρώτο ημίχρονο. Υπενθυμίζω Μπελακιακός επισκοπή 1-2 σε περίπου 10 με 12 λεπτά. Παναρχόμαστε για τη μετάδοση δεύτερου ημίχρονου.
Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο δημοτικό στάδιο Σαλαμίνας για την αναμέτρηση και για το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης ανάμεσα στην Επισκοπή, ανάμεσα στον Αμπελακιακό και την Επισκοπή. Με το μάτς να βρίσκει τους φιλοξενούμενους προηγούμενους στο σκορ με 2-1 με τα γκολ των Κούρτη και Κατσικοκέρη. Μείωσε για την Επισκοπή για τον Αμπελακιακό ο Λέκας με πολύ ωραία ενέργεια στο 31ο λεπτό. Είχε και δοκάρι μας Αμπελακιακός, 31ο. Για με αυτή τη φάση τώρα με τον Μπαγκουρά, πολύ νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά ο Καρνέσης αυτή τη φορά μπλοκάρει. Ο Καρνέσης τώρα που θα έχει και το πλεονέκτημα σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, να μην έχει τον ίδιο κόντρα. Απ' την άλλη πλευρά όμως, αυτό το μειονέκτημα, αυτό το handicap να το πούμε έτσι, θα το έχει ο Νικηφόρος από την άλλη πλευρά, τερματοφύλακας της Επισκοπής. Περιθυμίζουμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων, για την ομάδα του Μπελακιακού, Καρνέσης, Χαλούλος, Λιάτος, Καμπούρης, Μαούνης, Σγούρδας, Καϊμακαμούδης, Κοκλιώτης, Λίτσι, Ράπτης και Λέκας. Υπενθυμίζω ο Λέκας είναι αυτός που έχει πετύχει και τον γκολ, το μοναδικό γκολ για τον Αμπελακιακό σημερινό μάτς. Ενώ την άλλη πλευρά για την ομάδα της Επισκοπής, Νικηφόρος, Νάκας, Σερβιλάκης, Μποτονάκης, Ρούσης, Σουμπασάκης, Σαββίδης, Κατσικοκύρης, Μπανκουρά, Κούρτη και Ματαραγκάς. Στον πάγκο για τους γηπεδούχους είναι Σταυσουλάικο, Σανίδης, Αργιανίδης, Κόρμπας, Ζώτο, Μπούτσης και Κομπόγιοργας. Ενώ από την άλλη πλευρά για την ομάδα της Επισκοπής είναι Κελαϊδής, Χαλκιαδάκης, Τζόρνταν, Κεσίδης, Πύλος, Τσεκουδάκης και Σέχου. Με θυμίζω, διότι αναμέτρησε ο κύριος Κατόπης από το συνδεσμό Σάμου, Μιχάλης Δόσης, ο πρώτος βοηθός από το συνδεσμό Αθηνών, ενώ ο δεύτερος βοηθός είναι ο Γιώργος Παναγιώτης Αραβίδης, επίσης από το συνδεσμό Αθηνών. Ένα παιχνίδι όμως, με την Επισκοπή να είναι στο προσκήνιο, σουτ με το αριστερό, από το Σερβιλάκι, μπάλα κοντράρι και από αυτές τις κόντρες ευνοείται ο Καρνέζης που δεν έχει κανένα παρόμο να μπλοκάρει την μπάλα. Δεν υπάρχει φάουλ, Λίτσι είναι πίσω στον συμπέχτη του, τον Κοκλιώτη. Τυφλή μπαλιά, που είναι μόνο ο Σερβιλάκης. Τώρα από άκρη να μην δείξει τη Επισκοπή, έχει πρέπει να πηγαίνει μπαλά μόνο ο Κατσικοκύρης που κοντρολάρει πάρα πολύ ωραία και δίνει στο Κούρτη. Τώρα στα αριστερά με το Ματαραγκάση, σε φεύγει το μαρκάρισμα και στο δεύτερο παραμένει κατόχος μπάλας αλλά δεν συνέχεται σωστά με τον Κατσικοκύρη και φάουλ που κερδίζει τώρα ο Μπελακιακός, τον Κοχλιώτη. Πιστοάθηκε άτυχος στη φάση 31 λεπτό με το δοκάρι κάτι τα προχτέλεση φάουλ του Λέκα. Η Λέκα γενικότερα φάνηκε πολύ περισσότερο παίζοντας την αστερή πτέρυγα παρά στη δεξιά. Καμακαμούδης. Λίτσι. Μπαλιά για το Ράπτη. Πολύ δυνατή. Μπαλά out. Σαν πρώτο ημίχρονο που οι δύο ομάδες δεν είχαν ιδιαίτερες διαφορές σε ό,τι αφορά την απόδοσή τους. Και οι δύο ομάδες είχαν ευκαιρίες, αλλά όπως είπαμε η Επισκοπή ήταν πολύ πιο ευστοχή και πολύ πιο με πολύ πιο ξεκάθαρο μυαλό στη τελική προσπάθεια. Μάλιστα στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης που επιτέθηκε και το πρώτο γκολ της Επισκοπής, ο Κούρτη εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Καρνέση. Ένα λάθος το οποίο ουσιαστικά και από τα δεδομένα του αγώνα, καθώς είχε κόντρα ήλιο. Κατσικοκέρης με τον Μπαγκουρά θέλει να συνεργαστεί, δεν τα καταφέρνει. Δυνατή πάσα του. Κακό κοντρόλ από το Σουμπασάκι. Μπασάκης και πάλι παίζει στα δεξιά με τον Νάκα. Μπασάκης θέλει να αλλάξει παιχνίδι. Κούρτη. Παίζει με το Ρούσι. Σερβιλάκης. Κούρτη. Μπαλιά, τυφλή. Στόχευε μάλλον την πρόθεση του Νάκα. Αλλά δεν γίνεται να τον βρει σε αυτό το σημείο. Έλεγχε έτσι κι αλλιώς ξεκάθαρα την περιοχή του Καρνέσης. Μπαγκουρά. Για με αυτή την προσπάθεια της Επισκοπής, το σουτ κακό πάνω από την εστία. Τον Άκα με το αριστερό. Τον Άκα, ο οποίος είχε και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, όσο το σκορ ήταν στο 1-0 υπέρ της Επισκοπής. Ράπτος. Ο Μακρίνη, όπως ο Σερβιλάκης, πλάγιο την άλλη πλευρά του γηπέδου. Ο
νέο πλάγιο από τα αριστερά για τον Αμπελακιακό. Ράπτης. Προσπαθούν να συνεργαστούν με τους επιθετικούς του Αμπελακιακού και απελευθερώνει την μπάλα τελικά από την Πολυκοσμία. Χαλούλος από τα δεξιά, αρχηγός του Αμπελακιακού. Κάνει ξέρω με το αριστερό, μακρύνει αμυντική της Επισκοπής. Σήμερα από τον Άκης, με τον τρακέφαλο. Κακό σου του Λιάτου, μπάλα out, καμία ανησυχία. Νίκη Φόρς θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, δεν επιλέγει τελικά την κοντινή πάσα, καθώς υπάρχει πίεση του Καϊμακαμούδη στο σέντερ φορ του Αμπελακιάκου. Κούρτη, κεφαλιά. Τζούδας, Λέκας, θέλει να τσεπαθούν την μπάλα πιο δυνατά στη φάση ο Ρούσης. Σουμπασάκης όπως όπως. Κερδισμένη επισκοπή. Αστέρι όμως την πάσα και πλάγιο τον Αμπελακιακό. Λάθος το κάνει ο Νάκας. Σγούρδας. Έχει την μπάλα στημένη πίσω από τις κόντρες. Ράπτης, πολύ ωραία ενέργεια. Παίρνει έναν αντιπαλό του. Λέκας κάνει το κοντρόλ της μπάλας. Και επισκοπή θέλει να βγάλει αντεπίθεση. Σερβιλάκης. Σερβιλάκης. Ψάχνει τις επιλογές του. Πάλι στο Κούρτη. Κάνει το σουτ. Καμία τύχη. Κοφλιώτης βγήκε πολύ δυνατά στην μπάλα και κοντράρε. Και μάλιστα ξαναβάλει και σε δεύτερο χρόνο την μπάλα. Καϊμακαμούδης τώρα τα δεξιά. Έχοντας όμως αρκετό χώρο. Αλλάζει παιχνίδι για τον Λέκα. Θέλει να προλάβει την μπάλα. Τα καταφέρνει. Έχει όμως υπό την πίεση του τον Σουμπασάκη. Σέντρα από τον Λιάτο. Το κεφάλι του Καϊμακαμούδη έκανε την κεφαλιά. Πάνω στον Νικηφόρο όμως και αδύναμη κεφαλιά. Κάνει ένα πρόβλημα για τον φλέγα της Επισκοπής. Είναι όμως η πρώτη επίσκεψη της τον Αμπελακιάκου στο 53ο λεπτό και το δεύτερο ημίχρονο. Σερβιλάκης. Σαββίδης, πολύ ωραία αλλά στο παιχνίδι. Ρούσης. Μπαγκουρά με πολύ χώρο μπροστά του. Επικίνδυνη στιγμή τώρα αυτή για την επισκοπή. Κακή σέντρα του Μπαγκουρά. Εκεί που δεν ήταν κανένα. Τώρα πάει και μαζεύει την μπάλα ο Ματαρακάση. Κοντά στην πλάτη του Χαλούλο. Την μπάλα έχει βγει. Και σωστά δίνει το πλάγιο. Όλη σα την πίεση του Χαλούλου σε αυτή τη φάση. Θα έχουμε την πρώτη αλλαγή για την ομάδα τη επισκοπή. Ο Ματαράκας είναι αυτός που θα αποχωρήσει στην τελευταία του ενέργεια πριν από λίγο στο παιχνίδι. Πάρα πολύ αργά ο Ματαράκας βγαίνει από το γήπεδο. Να δούμε και ποιος θα μπει. Και θυμίζω τον πάγκο για την επισκοπή. Είναι και Λαεδής, Χαλκιαδάκης, Τζόρνταν, Κεσίδης, Πύλος, Τσικουδάκης και Σέχου. Δεν έχουμε ακόμα παιχνίδι, τώρα διαμαρτύρονται και παίξεις στο γηπεδούχον. Πύλος είναι αυτός μπήκε στο 55 λεπτό. Βάζει τον Αμπελακιακό με τον Καϊμακαμούδη να ξεφεύγει και το μαρκάρισμα του Σαββίδη και του Ρούση. Λέκας προσπαθεί να ξεφύγει και αυτός από τα μαρκαρίσματα. Τώρα κλειδώνει την μπάλα με τα πόδια του και νομίζω λογικά δίνει το φάουλ. Αντικανονική είναι για αυτή από τον Λέκα. Έχασε την ισορροπία του. Προσπαθώντας να διατηρήσει την κατοχή του την μπάλα
την κλείδωσε, όπως λέμε τα πόδια, κάτι που απαγορεύεται, και δίνει το έμεσο. Φυσικά τώρα θα έχουμε και παιχνίδι τακτικής με το χρόνο, λογικό, με τις διαμαρτυρίες των γηπεδούχων. Όλα αυτά φυσικά μπορούν να αλλάξουμε ένα γκολ. Μαγκουρά, Σερβιλάκης, τα αριστερά, πολύ ωραία, ξεφεύγει το μαρκάρισμα του Σγούρδα, Κούρτη, με τον Κατσικοκέρι, αυτός πολύ ωραία, στον Σερβιλάκη που έχει ανέβει μέσα στο γήπεδο, κάνει τη σέντρα, Πύλος, κέρδισε το κόρνερ, όχι out τελικά, υπάρχει διπλή κόντρα και έχουμε το out. Λήξη να γερμού λοιπόν για την Ιστέτα Μπαλακιάκου που παραμένει πίσω στο σκορ 2-1 από την Επισκοπή σε ένα μάτς για την τέταρτη αγωνιστική του πέμπτου ομίλου της ΓΑΜΑ Εθνικής. Κατσικοκέρης, Μπαγκουρά και λάβει τον Πύλο, δεν προλαβαίνει να σε επαφή με την μπάλα. Ράπτης, Κούρτη και Νάκας τώρα από τα δεξιά, έχει αρκετό χώρο μπροστά του. Παργινεμένη πάσα στον Κούρτη και έτσι μοιραία χάθηκε η μπάλα. Και σε φάση αντεπίθεση τώρα Μπελακιακός με τα δεξιά του, με τον Καϊ Μακαμούδη. Παίζει λίγο πιο έξω από την περιοχή του σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Καϊ Μακαμούδης παίζει την μπάλα στο αριστερό, θα κάνει το σούτι μπάλα κοντράρι με το κεφάλι. Ο Μποτονάκης, δεν υπάρχει φάουλ, άρα έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι με την ομάδα της Επισκοπής από τα αριστερά. Πύλος, παίρνει την μπάλα στο δεξί του πόδι, είναι στο Κούρτη, Σερβιλάκης, Κούρτη και πάλι. Μποτονάκης, Ρούσης. Κούρτη. Μπάλα περνά από όλους τους παίκτες της Επισκοπής, στη μεσομεριακή γραμμή τουλάχιστον της Επισκοπής. Πολύ ωραία κυκλοφορία από τους παίκτες του Μάρκου Στεφανίδη. Κούρτη, Μπαγκουρά. Βρίσκει τον Άκα. Και πάλι αυτό στον Μπαγκουρά προλαβαίνει, αλλά εκεί πέρα πηγαίνει μπάλα δεν είναι κανένας, που είναι δουλειά του. Άλλαξαν όμως πολύ ωραίες πάσεις παίκτες της Επισκοπής. Λιάτος κερδίζει το φάουλ τα αριστερά. Ράπτης. Είναι αλήθεια ότι στο δεύτερο ημίχρονο δεν έχει κάνει και πολύ αισθητή την παρουσία του. Για να δούμε όμως τι θα κάνει σε αυτή τη φάση. Να παίξει κάθετα με το Λέκα. Διαβάζω τη φάση αμυντική της Επισκοπής και απομακρύνουν. Μπαγκουρά. Υπάρχει αρκετό χώρο μπροστά του, έχει τον Κατσικοκέρι. Τελικά επιλέγει πίσω σετ παιχνίδι στον Σερβιλάκη. Κακή πάσα του. Καταλαβαίνει την πρόθεσή του ο Σγούρδας. Θέλει να βγάλει κάθετα για τον Καϊμακαμούδη που τον Λέκα. Έχει βγει έξω από την περιοχή του Νικηφόρος και απομακρύνει από σώπος. Λιάτος. Δεν αλλάξει παιχνίδι για τον Καϊμακαμούδη. Κοντρολάρει αυτό, σάψογα. Παίρνει μπάλα στο αριστερό. Μπάλα κοντράρι. Ωραίο τάκλιν. Τον Σερβιλάκη. Κούρτη. Σουμπασάκης. Παραχωρεί μπάλα πλάγιο. Καθώς υπάρχει παίκτης, συμπαίκτης σου για την ακρίβεια στον αγωνιστικό χώρο. Είμαστε πλέον στο 60 λεπτό, σε πολύ λίγο, σε περίπου 40 δευτερόλεπτα θα συμπληρώσουμε μία ώρα παιχνιδιού. Με την Επισκοπή να προηγείται 2-1 τον Μπελεκιάκου, με τα γκολ των Κούρτη και Κατσικοκέρι. Έχει μειώσει από 31 ο Λέκας, πολύ ωραία ενέργεια και δεξί σουτ. Δεν μπόρεσε αυτή τη φάση να κάνει κάτι ο Νικηφόρος που κατά τα άλλα έχει εξαιρετική απόδοση στο παιχνίδι. Ο Νάκας είναι στο έδαφος. Έχει μπει και γιατρός στον αγωνιστικό χώρο.
Εντάξει, είναι λογικό ότι οι φιλοξενούμενοι όσο περνάει η ώρα θα παίζουν τον χρόνο, θέλουν να φτάσουν σε ένα διπλό, το δεύτερο συνεχόμενο θα είναι, έτσι και επιτευχθεί, καθώς υπενθυμίζω ότι προέρχονται πάρα πολύ μεγάλη νίκη κοντά στην προοδευτική μέσα στον Κορυδαλό με τον γκολ του Κατσικοκέρη και αν βγάλουν αυτή τη διάδα αγώνων με 6 βαθμούς, θα έχουν επί της ουσίας ρεφάρι και την ήττα της πρώτης αγωνιστικής αυτή εντός έδρας κοντά στον Όφη, στον Όφη Ιεράπετρας. Ένα αποτέλεσμα που ουσιαστικά στήχησε και τη θέση του Γιώργου Λιρώνη. Θυμίζω ότι η Επισκοπή είχε αλλάξει ήδη προπονητή στο πρωτάθλημα μετά το αποτέλεσμα αυτή την ήττα από τον Όφη. Προχώρησε αλλαγή του προπονητή, του Γιώργου Λιρώνη ήταν τότε και έχει αναλάβει τα ενία ο Μάρκος Στεφανίδης. Με παρουσία προπονητικά και από το Football League στον πάγκο της Σπάρτης. Μποτονάκης το αριστερό του πόδι, ψάχνει συμπαίκτη, Σερβιλάκης, δεν έχετε πότε σε επαφή με την μπάλα, έχει διαβάσει σωστά την μπάλα, την φάση ο Χαλούλος. Ράπτης κάνει, κερδίζει το φάουλ από τον Κούρτη και εκεί την κάρτα. Καθώς είπαμε το ρέφερι, έχει διακόψει υποσχόμενη επίθεση για τον Απελαϊκιακό. Και θα έχουμε και δεύτερη αλλαγή. Για την Επισκοπή, θα είναι η δεύτερη, να δω ποιος θα βγει. Ο Μπαγκουρά είναι αυτός που θα βγει. Λοιπόν, είμαστε στο 62ο λεπτό. Έχει πέσει ο ρυθμός στα τελευταία λεπτά με τις διακοπές και τις αλλαγές. Πολύ αργά φεύγει ο Μπαγκουρά από το γήπεδο. Με βάδισμα. Λογικό λοιπόν να υπάρχουν και αντιδράσεις από τον κόσμο από τους φιλάθλους των γηπεδούχων. Έτσι λοιπόν στο 63ο λεπτό, στο δεύτερο σηκώθηκε η αλλαγή, στο 63ο ολοκληρώνεται και στο μάτς περνάει ο Χαλκιαδάκης. Σερβιλάκης, Κούρτη και πάλι με το Σερβιλάκη παίζει από τα αριστερά. Σταματάει την μπάλα και εξετάζει τις επιλογές του πίσω στο Σαββίδη. Του δίνει πάτημα, του δίνει επιλογή. Και αυτός πιο πίσω στο Χαλκιαδάκη στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Ρούσης πίσω στον Νικηφόρο. Ράπτης. Πέσει στα αριστερά με το Λιάτο και πάλι Ράπτης. Με το Λιάτο, δεν προλαβαίνει να την κρατήσει τόσο αγωνιστικό, μπαλά, πλάγιο. Να δούμε την Επισκοπή σε αυτή τη φάση. Υπάρχουν προϋποθέσεις αντεπίθεσης. Πύλος κατρολάρει πάρα πολύ ωραία με το στήθος. Φαίνει μπάλα στο δεξί του πόδι. Θα σουτάρει. Καλό σουτ. Είχε κατευθύνσει προς την εστία. Η μπάλα όμως out. Αθήναμα, πέρασε εκτός εστίας, έλεγχε τη φάση απόλυτα ο Καρνίσης στην πορεία της. Έχει παγώσει το ρυθμό θα λέγαμε, Επισκοπή στα τελευταία λεπτά. Έχει κάνει αυτό που στοχεύει θα λέγαμε. Δηλαδή όχι να παίξει φουλ αμυντικά, μην κλειστεί πίσω, αλλά μέσω της κυκλοφορίας της μπάλας έχει καταφέρει να βγάλει εκτός ρυθμού τα μεσοεπιθετικά όπλα του Αμπελακιακού. Λέκας τώρα από τα αριστερά, έχει στην πλάτη τον Νάκα και πλάγιο. Είναι αλήθεια ότι στο δεύτερο ημίχρονο δεν έχουν φανεί ούτε ο Λίτσι, ούτε ο Ράπτης, ούτε ο Λέκας, αντίθετο ο Καϊμακαμούδης. Έχει πάρει κάποιες προσπάθειες, έχει βγει και έξω από την περιοχή για να πάρει την μπάλα, να μπει μέσα στο ρυθμό του παιχνιδιού. Απλά οι τελικές του προσπάθειες ήταν ημιτελείς. Κάποια σουτ που επιχείρησε, την κεφαλιά που ήταν πολύ εύκολο για τον Νικηφόρο να την μπλοκάρει, ήταν αδύναμη.
Και φάουλ τώρα για την ομάδα του Αμπελακιακού. Θα έχουμε αλλαγή. Θα μπει για την ομάδα του Αμπελακιακού ο Σταυσουλάη στο 66ο λεπτό. Και θα βγει ο Λιτσί. Πώς θα βγει. Ο Λιτσί τελικά θα βγει. Πράγματι υπήρχε έτσι μια μηχανία για το ποιος θα αποχωρήσει. Τελικά είναι ο Λιτσί αυτός που θα αποχωρήσει. Και θα μπει ο Σταυσουλάη. Ήταν η πρώτη αλλαγή για τον προπονητή του Αμπελακιακού, τον Τάκη Αγγελάκη. Σερβιλάκης, Σαββίδης, Καλιαδάκης. Ωραία, ανοίγει το παιχνίδι στα αριστερά. Σερβιλάκης κάνει τη σέντρα. Κατσικοκές δεν έχει ποτέ. Περίμενε στην πλάτη της άμυνας του Αμπελακιακού για την κεφαλιά. Θυμίζω ότι και τα δύο γκολ που έχει πετύχει Κατσικοκές με την Επισκοπή στο πρωτάθλημα αφότερα με το κεφάλι, όπως και με την προοδευτική, έτσι και σήμερα. Νάκας, το κέφτει στον άξονα τώρα. Πες με τον Μπίλο, αυτός με τη μία. Θέλω να συνεργαστούν πολύ ωραία παίξεις Επισκοπής. Χαλκιαδάκης δεν μπορούσε ποτέ να βρει τον Κούρτη. Κούρτη. Χαλκιαδάκης. Φέρει την μπάλα στο δεξί. Εξετάζει τις επιλογές του πίσω τελικά στο Σαββίδη. Κούρτη. Κακή πάσα. Αλλά Λιάτος. Γίνεται το λάθος από το Λιάτο μέσα στην περιοχή μπάλα. Ο Σουμπασάκης έκλεψε την μπάλα. Αλλά το γύρισμα του δεν ήταν καλό. Παρ' όλα αυτά κερδίζει ένα κόρνερ στο 68 λεπτό. Είναι αυτό που λέγαμε και πριν, ότι ο Αμπελακιακός έχει βγει εκτός ρυθμού. Καμία σχέση ο ρυθμός του δεύτερου χρόνου σχέση με τον πρώτο. Είχαμε 3 γκολ. Παίρνουμε τώρα τα δεξιά για την Επισκοπή, όπως επιλύθεται. Κατσικοκές δεν έχετε ποτέ σε επαφή με την μπάλα. Και νέο κόρνερ. Αυτή την μπάλα ουσιαστικά να περάσει από πίσω του. Δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ για την Επισκοπή. Με επιθυμίζω ότι και τα δύο γκολ τα έχει πετύχει μέσω στατικών φάσεων. Και απομακρύνει τελικά η άμυνα των Μπελακιάκου. Πύλος. Ωραία για το Χαλκιαδάκη. Πολύ ωραία είναι για τον Πύλο. Χαλκιαδάκης και πάλι Πύλος. Σέντρα, το κεφάλι. Στο σημείο του πέναλτι δεν είναι κανένας. Έχει κινηθεί προς τη μικρή περιοχή ο Κατσικοκέρης. Εύκολα ο Ρούσης με το στήθος κατεβάζει την μπάλα. Χαλκιαδάκης. Αριστερά για τον Πύλο. Ρούσης. Ξεφέρει από το μαρκάζμα του Καμακαμούδη. Κακή πάσα του όμως. Γεμίζοντας τον άξονα ο κ. Στεφανίδης και με την παρουσία του Χαλκιαδάκη, βγάζοντας ένα πιο επιθετικό γενιπέκτη τον Μπαγκουρά, έχει ελέγξει το ρυθμό του στο χώρο του κέντρου, έχει ελέγξει την κυκλοφορία της μπάλας. Χαμηλές πάσεις σίγουρες, έχει καταφέρει να μην αφήσει τον Αμπελακιακό να τον πιέσει. Για να με αυτή τη φάση, όχι, είναι κακή πάσα. Από τον Κούρτη. Out. Προφανώς με στόχο τον Κατσικοκέρι, αλλά ήταν δυνατή εκτέλεση της ενέργειας του Κούρτη. Θέλω να επιθυμίσω λίγο και το πρόγραμμα για αυτή την τέταρτη αγωνιστική του 5ου ομίλου. Εθνικός Ατρόμητος Πειραιά, ΑΕΝ Άπολης Ιωνικός, Αμπελακιακός φυσικά Επισκοπή, το δικό μας μάτς, Κερατσίνη Παλαιόφορα, Γιούχτας Ιεράπετρα, Οφ Ιεράπετρας και Προοδευτική ΑΕΚ Σινκά. Τώρα εκτελεί το φάουλ. Ο Λέκας τώρα έχει έρθει από τα δεξιά και πάλι. Ακόμη αλλαγή Τέριγας για τον Λέκα. Χαλούλος κάνει τη σέντρα
κάνει ένα πρόβλημα εκεί για το ρούσι με το κεφάλι να το μακρύνει. Και πλάγιο. Και δεύτερη αλλαγή για τον Αμπελακιακό. Είναι ο Κοφλιώτης αυτός που αποχωρεί στο 71ο λεπτό και μπαίνει στο μάτς ο Μπούτσης στο 71ο λεπτό. Δεύτερη αλλαγή για τον Αμπελακιακό. Και φάουλ υπέρ των γηπεδούχων, ένα φάουλ που μπορεί να φέρει να δημιουργήσει κάτι επικίνδυνο για την ομάδα του Αμπελακιακού, στην που σε καθαρή ροή παιχνιδιού είναι αλήθεια στο δεύτερο ημίχρονο δεν τα έχει καταφέρει, αλλά μην ξεχνάμε ότι οι φιλοξενούμενοι έτσι έχουν πάρει το προβάδισμα σκορ με δύο γκολ μέσω στατικών φάσεων από ένα κόρνερ και από μια εκτέλεση φάουλ με σέντρα. Πάνω την μπάλα εννοείται ότι είναι ο Λέκας, εκτελεστής όλων των στατικών φάσεων για τον Αμπελακιακό. Από μια στατική φάση, λίγο πιο μπροστά ήταν η μπάλα, στο αναλογικά στο πρώτο ημίχρονο. Υπήρχε το δοκάρι του Κοφλιώτη. Εκτελεί το φάουλ, πολύ σκόρος, Κατσικοκές απομακρύνει, σου του Χαλούλου. Την μπάλα στα σώματα, Καϊμακαμούδης δεν μπορεί να ξεπακλώνει την μπάλα. Βγαίνει πιο γρήγορα ο Νικηφόρος. Νικηφόρος, σωστή αντίδραση που λαβαίνει τον επιθετικό του Αμπελακιακού. Σγούρδας με το κεφάλι. Τρικυφαλιά από το Σαββίδι, πύλος, λαθασμένη η πάσα πάνω στο Χαλούλο. Σερβιλάκης, τα αριστερά. Έχει και τον πύλο, θέλει να παίξει κάθετα και να βγει στην πλάτη του Χαλούλου. Δεν τα καταφέρνει καθώς έχει κλείσει πολύ σωστά ο Σγούρδας στη φάση. Και φάουλ, κερδίζει ο Σγούρδας. Αμυντικός του Αμπελακιακού, συγγνώμη. Τα δεξιά, Χαλούλος. Και Καμπούρης, πίσω τον μετοφύλακά του, στον Κανέση. Ράπτης, χάνει την μπάλα. Και ευκαιρία τώρα για την επισκοπή. Κατσικοκέρης μέσα στην περιοχή. Έχει μέσα στην περιοχή και τον Κούρτη. Κατσικοκέρης θα γυρίσει την μπάλα κατευθείαν πάνω στον Καρνέζη. Κακή επιλογή, κακή εκτέλεση από τον Κατσικοκέρη. Είχε πολύ πλάγια σε πεδίο δράση που δεν είναι πολύ συνηθισμένος βέβαια. Ράπτης. Θα κάνει το λάθος προηγουμένως. Τελικά δεν χρειάζεται κάτι η ομάδα του. Λέκας. Λέκας μέσα στην περιοχή. Καταφέρνει γυρίσει, μάλλον δεν βρήκε κανένα τελικά. Δεν ήταν ο Λέκας, είναι το δικό μου το λάθος, στα φουλάει από τα αριστερά. Ο Λέκας είναι τα δεξιά. Ωραία ενέργεια η πρώτη του στα φουλάει, αλλά πάσα του δεν ήταν σωστή. Εάν υπήρχε τουλάχιστον κάποιος συμπαίκτης του σε αυτό το σημείο. Ράπτης χάνει την μπάλα και κάνει το φάουλ προκειμένου σταματήσει την αντεπίθεση, θα δέχεται και την κάρτα, δεν διαμαρτύρεται καν. Όλα αυτά ενώ σε πολύ βαθμό συμπληρώσουμε 75 λεπτά παιχνιδιού, με την επισκοπή να συνεχίζει να προηγείται 2-1 κοντά στον Αμπελακιακό. Μπορούσε να πάρει την μπάλα. Νάκας. Ρολάρι. Καταφέρνει την τρίτη μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Ωραία ενέργεια το Κούρτη. Ξεφέρει το μαρκάρισμα. Σαββίδης. Χαλκιαδάκης. Κάνει το σούτο. Χαλκιαδάκης. Τρομερό γκολ.
απίστευτο γκολ στο 75ο λεπτό από την αλλαγή του κ. Στεφανίδη. Το Χαλκιαδάκι, τρομερό σουτ. Κανένα περιθώριο αντίδραση από τον Καρδέση. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι εκεί πέρα, πήγε μπάλα. Μπορεί να έγλειψε και το οριζόντιο δοκάρι. Δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι ότι η Επισκοπή κάνει τρία τα τέρματά της και πιθανότατα έχει παράσταση νίκης στο σημερινό μάτς, καθώς απομένουν 15 λεπτά παιχνιδιού. Και είναι αλήθεια ότι ο Μπελακιακός στο δεύτερο ημίχρονο δεν είχε την ίδια απόδοση που είχε στο πρώτο. Ένα τρία λοιπόν η Επισκοπή με πολύ ωραίο γκολ του Χαλκιαδάκη στο 75ο λεπτό. Ράπτης. Θα κάνουν και τρίτη αλλαγή. Οι φιλοξενούμενοι σε πολύ λίγο. Έχασε προς την μπάλα ο Καμπούρης. Τελικά μεταφέρνει και πασάρι στο Λέκα. Σταυσουλάει. Δεν μπορεί να βρει το Λέκα. Μπάλα φτάνει στον Λιάτο. Δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ. Νάκας που έχει γυρίσει πολύ πίσω για να πάρει την μπάλα. Θα κερδίσει το πλάγιο. Και τώρα θα έχουμε την τρίτη αλλαγή και τους φιλοξενούμενους. Αν άκουσα καλά, είναι ο Νάκας αυτός θα αποχωρήσει με το νούμερο 2. Πράγματι, ο Νάκας είναι αυτός θα αποχωρήσει σιγά σιγά κι αυτός. Φυσικά στο ίδιο τέμπο που αποχώρησαν και οι συμπαίκτες του. Και ο Μπαγκουρά και ο Ματαρακάση. Τσικουδάκης είναι αυτός που έχει περάσει το παιχνίδι, το νούμερο 17. Μπελακιακός, σουτ από το Στασουλάι, μπάλα κοντράρι. Πύλος καταφέρνει, τσιμπάει και την μπάλα, αποφεύγει το μαρκάσμα και Κατσικοκέρης που έχει έρθει πάρα πολύ πίσω για να πάρει την μπάλα, βοηθώντας έτσι στην ανάπτυξη της ομάδας του. Γυρίζει πίσω στον Χαλκιαδάκη. Κούρτη. Τα δεξιά. Γίνεται η σέντρα. Πάει στο κεφάλι του Καμπούρη και απομακρύνει. Κι όμως είναι μόνο ο Πύλος. Κάνει τη μία προσποίηση. Θα σουτάρει πάνω στην πλάτη του Χαλούλου. Κόρνερ. Είναι φανερό και από τη γλώσσα του σώματος ότι πλέον παίξει τον Μπελαγιακό. Έχουν απογοητευτεί με αυτόν τον γκολ του Χαλκιαδάκη στο 75ο λεπτό που έχει κάνει το 1-3 με την ομάδα της Επισκοπής. Στο πέναλτι πάνω στη γραμμή ο Χαλούλος, αυτή την κεφαλιά από τον Πύλο που έχει βοηθήσει πάρα πολύ από τη στιγμή που έχει μπει στον αγωνιστικό χώρο. Ήταν η πρώτη αλλαγή που έχει μπει στο 55ο λεπτό. Τουλάχιστον έχει φανεί πολύ περισσότερο τον Ματαρακάση και ειδικότερα επιθετικά. Καλή στιγμή αυτή για την Επισκοπή. Με το Χαλούλο να είναι αυτός πάνω στη γραμμή που θα απομακρύνει από σοβόντας το 1-4. Σαββίδης που κάνει την πάσα είναι μόνο ο Μπούτσης. Κούρτη δεν μπορεί να φάει την μπαλά μπροστά του. Ράπτης αλλάζει το παιχνίδι, τουλάχιστον θέλει να αλλάξει το παιχνίδι για το Λέκα. Έχει κλείσει πολύ σωστά σε αυτό σημείο ο Σερβιλάκης σαν τρίτο στόπερ. Που συμβαίνει σε κάθε τέτοια περίπτωση. Πυλός, πάρα πολύ ωραία ενέργεια, φαίνεται πάλι στο δεξί και πασάρει στον Κούρτη. Τσικουδάκης, τα δεξιά, γίνεται η σέντρα, Κούρτη δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με την μπάλα. Θέλει να βγει στην αντίθεση ο Μπελακιάκος. Λέκας. Πίσω. Στο Χαλούλο. Μπάλα για την Επισκοπή τελικά. Είχε βγει η μπάλα όταν ήρθε όταν την ακούμπησε από τον Άκης.
Σερβιλάκης θα παραφέρει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου με αυτό το πλάγιο. Καλή απόδοση στον αριστερό πιστοφυλάκα της Επισκοπής. Είναι ενδεικτικό ότι ο Λέκας σκόραρε όταν άλλαξε πτέρυγα. Ωραία κεφάλια από τον Ποτονάκη. Πάσα να κάνει την πάσα ο Χαλκιαδάκης, πλάγιο. Κερδισμένη φυσικά η Επισκοπή, κερδίζει και δευτερόλεπτα. Φίλος. Προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα ανάμεσα από δύο και τις παίκτες και τελικά κερδίζει το φάουλ από τον Χαλούλο. Σερβιλάκης, πολύ ωραία η πάσα του με στόχο τον Τσιπουδάκη. Αναγκάζει τον Λιάτο να παραχωρήσει στο πλάγιο. Σουμπασάκης τώρα τα δεξιά, δεξιός ο πιστοφυλάκας σήμερα, ο αρχηγός της Επισκοπής. Κούρτη. Πολύ ωραία, παίζει με τον Τσιπουδάκη. Φάουλ τελικά, κερδίζει ο Μπελακιάκος. Παίζουν γρήγορα μεταξύ των γηπεδούχων. Καψικοκέρης. Αγιαδάκης. Σερβιλάκης κάνει το σουτ με πολύ ενθουσιασμό. Ο αριστερός οπισθοφυλάκας Επισκοπής έκανε το σουτ, αλλά εύκολα Καρνέσης, δεν είχε πρόβλημα να μπλοκάρει. Πέφτει στην αριστερή του γωνιά. Είναι το λάθος. Πάει Μακαμούδης, κερδίζει την μπάλα από την πίεση που άσκησε. Γυρίζει την μπάλα, θέλει να γυρίσει την μπάλα όπως ο Χαλκιαδάκης είναι και πάλι εκεί και απομακρύνει. Κατσικοκέρης. Σαββίδης. Τα δεξιά. Το Σουμπασάκι θέλει να ανοίξει το παιχνίδι για τον Τσικουδάκη. Δεν τα καταφέρνει μπάλα σε παίχτες του Αμπελογιακού. Και τώρα στο Καμπούρι. Εξηλώσατε από center back. Καλούλος, από δεξιά. Πίσω το Καμπούρι. Γίνεται ακόμα ένα λάθος στην κυκλοφορία της μπάλας από τους παίχτες του Μπελακιάκου και έτσι ο Πύλος από αυτή την μπάσα τη μακρινή του Μποτονάκη καταφέρνει και κερδίζει την μπάλα, κάνει κακό κοντρόλ, τη φτάνει τελικά στο Λέκα. Και Μακαμούδης δεν μπορεί να κοντρολάρει. Ράπτης από τα αριστερά. Σταυσουλάει, θέλει να γυρίσει την μπάλα, κόρνερ. Μα λοιπόν κέρδος για την ομάδα του Μπελακιάκου, και ομάδα του Γηπεδούχου, στο 24ο λεπτό όλα αυτά. Λιάτος. Καθυστερεί πολύ να κάνει τη σέντρα. Αποτέλεσμα, ο Κούρτη να είναι και πάλι εκεί. Και να παραχωρήσει το πλάγιο. Λέκας. Θα αλλάξει και πάλι πτέρυγα. Έχει πάει στα αριστερά. Και έχουμε out. Η αλήθεια είναι ότι στο πρώτο ημίχρονο δεν βγήκαν πολλά πράγματα στον Αμπελακιακό. Εκτός από τον γκολ, εκτός από τη φάση του γκολ, με την ωραία ατομική ενέργεια του Λέκα. Κατά τα λοιπά, είχε δύο πολύ σπουδαίες ευκαιρίες. Μία με τον Ράπτη και άλλη μία με τον Κοχιώτη. Στη μία ο Νικηφόρος κατάφερε να μπλοκάρει την μπάλα σε ένα ξεπαφή σουτ περίπου από το ύψος της μικρής περιοχής. Ενώ στη δεύτερη περίπτωση την μπάλα βρήκε στο δοκάρι. Αντίθετα, η Επισκοπή είχε τρεις ευκαιρίες, τις δύο τις αξιοποίησε. Κάτι φυσικά που οφείλεται και στην ικανότητα του Κατσικοκέρι να τελειώνει τέτοιες φάσεις με το κεφάλι. Πολύ μεγάλη ικανότητα στο ψηλό παιχνίδι. Αλλά ήταν τέτοια η φάση που ο Κατσικοκέρι ούτε που χρειάστηκε να σηκωθεί από το έδαφος για να πάρει την κεφαλιά. Κάπως έτσι έχει διαμορφωθεί αυτό το 3-1. Και φυσικά με το εξαιρετικό γκολ, αυτό το εξαιρετικό σου του Χαλκιαδάκη που έχει διαμορφώσει μέχρι τώρα το αποτέλεσμα. Για να δούμε όμως. Κατσικοκέρης από τα δεξιά,
Παίζει και κάνει, γίνεται το 4-1. Πύλος, νομίζω, κεφαλοποιεί την πολύ καλή του εμφάνιση στο σημερινό παιχνίδι. Παρά την γνωστή πέρασε ως αλλαγή, πολύ ωραία αντεπίθεση. Στο 24ο λεπτό η Επισκοπή κάνει το 4-1 με τον γκολ του Πύλου. Πολύ ωραίο εξωτερικό πλασέ. Στο 26ο λεπτό 1-4 Επισκοπή, με πανηγυρικό τόνο θα φτάσει σε ένα διπλό. Θα ζευγαρώσει τις νίκες της μετά το πολύ μεγάλο τρίποντο που πήρε στην έδρα της προοδευτικής στην προηγούμενη αγωνιστική. Και έτσι επτουσίας καλύπτει το χαμένο έδαφος όσο μπορεί να υπάρξει τέτοιο στις τρεις πρώτες υποχρεώσεις μιας ομάδας. Ο Κάι Μακαμούδης θα περάσει εκτός στο 27ο λεπτό. Και αυτός θα περάσει εντός αγωνιστικού χώρου, από ό,τι είδα ήταν ο Σαριγιάννης με το νούμερο 14. Ναι, αυτός είναι. Θα έχουμε ακόμα αλλαγή, την τελευταία για την Επισκοπή, την τέταρτη. Εκτός ο Κατσικοκέρης, ένα γκολ, είχε και την assist στο τέταρτο. Εννοείται ότι η συνεισφορά του ήταν απόλυτα πολύτιμη για αυτή την επίτευξη της νίκης, και μάλιστα χειροκροτείται και από το κοινό του Απελαγιάκου. Θα περάσει με το νούμερο 11 ο Τζόρνταν, τελευταία αλλαγή για την ομάδα της Επισκοπής. Φυσικά δεν είναι τυχαία τα χειροκροτήματα των φίλων του Αμπελακιακού, καθώς σε μια φάση κοινού το σκορ ήταν στο 2-1 υπέρ της Επισκοπής. Δηλαδή δεν είχε κρυφτεί το παραμικρό στο πρώτο ημίχρονο, και ενώ έβγαινε σε αντεπίθεση η ομάδα της Επισκοπής, ο Κατσικοκέρης δεν είχε κανένα πρόβλημα να διακόψει τη φάση και να πετάξει την μπάλα εκτός, καθώς ο Λέκας ήταν στον αγωνιστικό χώρο τραυματισμένος. Αυτή η φάση δεν έχει ξεχαστεί από τους φίλους του Αμπελακιακού, και έτσι παρά το γεγονός ότι η ομάδα βρίσκεται πίσω στο σκορ με το βαρύ 4-1, χειροκρότησαν τον Κατσικοκέρη στην αποχώρησή του από τον αγωνιστικό χώρο. Σαριγιάννης. Κάνουμε εδώ, δεν έχουμε πέναλτι σύμφωνα με τον ρέφερ της αναμέτρησης. Σταυσουλά ήταν σε αυτή τη φάση. Τζόρνταν, τα αριστερά. Τζόρνταν περιμένει και έρχεται ο Σερβιλάκης για να του δώσει στήριγμα. Πολύ σωστά έκανε. Σαββίδης για τον Μποτονάκη. Και αυτός για τον Ρούση. Διαδικαστικά βέβαια τα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού. Στο 21ο, τώρα συμπληρώνουμε 89 λεπτά παιχνιδιού. Αμπελακιακός Επισκοπή 1-4. Πραγματικό το σκορ, καθώς ναι, μεν η Επισκοπή ήταν καλύτερη ομάδα στο γήπεδο, αλλά και ο Αμπελακιακός, ειδικότερα στο πρώτο ημίχρονο, έχασε πολλές ευκαιρίες για να πετύχει περισσότερο από ένα γκολ. Αλλά νομίζω ότι στην τελική ανάλυση η εμφάνιση της Επισκοπής, έχοντας το υπέρ της σκορ, ήταν πολύ καλύτερη από τον Αμπελακιακού. Κατάφερε χωρίς αντιποδόσφαιρο, χωρίς πολλές καθυστερήσεις, υπήρχαν τέτοιες στιγμές, αλλά χωρίς υπερβολές, να παίξει καλύτερα, να έχει την πληροφορία της μπάλας και να φτάσει σε άλλα δύο τέρματα. Εκμεταλλευόμενη φυσικά και τα κενά που είχε αφήσει πίσω ο Αμπελακιακός, προσπαθώντας να επιτεθεί και να βρει τον γκολ της σοφάρισης. Έχουμε και την τέταρτη αλλαγή για τον Αμπελακιακό στην πρώτη διακοπή του μάτς. Ράπτης. Θέλει να αλλάξει παιχνίδι για τον Λέκα από τα αριστερά. Σε μπάλα Σαριγιάννης
Ο Φέιδο μαρκάζει δύο παικτών, πέφτει πάνω στον τρίτο και χάνει την μπάλα. Και αυτή φτάνει στον Τζόρνταν, τα αριστερά. Έχει το Σερβιλάκι, πολύ ωραία, αποφεύγει τον αντιπαλό του και γυρίζει πίσω στον Χαλιαδάκη. Παίχτης ουσιαστικά που έκρινε την ολική έκβαση της αναμέτρησης με το υπέροχο σουτ στο 75ο λεπτό που διαμόρφωσε το 3-1, βάζοντας τέλος στις όποιες ελπίδες είχε ο Αμπελακιάκος για να αποσπάσει κάτι από το απόψινο μάτς. Κούρτη, εξαιρετική εμφάνιση από τον Κούρτη. Χάνει την μπάλα από τον Σγούρδα. Σαριγιάννης δεν τα καταφέρνει να βρει το Λέκα. Σουμπασάκης. Λαθασμένη πάσα πάνω στο Λιάτο. Συνεχίζεται όμως η ανάπτυξη της επισκόπης από τα δεξιά. Με τον Τσικουδάκη να βγάζει στον Τζόρνταν. Τζούφιο σου το όπως λέμε, εντελώς λαϊκά. Δεν βρήκε γεμάτα την μπάλα. Αυτή έφτασε πάρα πολύ αδύναμα στην αγκαλιά του Καρνέση. Είμαστε στο 22ο λεπτό. Θα γίνει τώρα και η τέταρτη αλλαγή από πλευρά Σαμπελακιακού. Καθυστερήσει πλέον. Παρ' όλα αυτά θα γίνει αλλαγή. Θα περάσει. Θα βγει εκτός ο Σγούρδας. Και στη θέση του με το νούμερο 13 ο Κοφσανίδης. Χαλούλος. Τέλος. Η επισκοπή παίρνει πάρα πολύ μεγάλη νίκη στην έδρα των Πελαγιακού, Σαλαμίνα με σκορ 4-1. Το σκορ άνοιξε πάρα πολύ νωρίς στο παιχνίδι. Ο Κούρτη με κεφαλιά στο 3ο λεπτό, έπειτα από τέλος σκορ του Μπαγκουρά. Το 2-0 έγινε στο 15ο με κεφαλιά του Κατσικοκέρη. Βάζοντας έτσι θεμέλια νίκης, θα λέγαμε, για την επισκοπή. Ωστόσο, ο Πελαγιακός δεν το βάλε κάτω. Είχε αντίδραση, είχε πολύ μεγάλη ευκαιρία και με το Ράπτη στο 1-0. Τελικά μείωσε το σκορ στο 31 με το Λέκα. Και μάλιστα στο 39 ο Κοχλιώτης με πλασέ μέσα από την περιοχή, μέσα από τη μικρή περιοχή από φάουλ του Λέκα. Έχει την ευκαιρία να κάνει το 2-2 πριν καν λήξει το ημίχρονο από φάουλ του Λέκα. Τελικά η μπάλα δεν το έκανε το χατήρι, μπήκε στο δοκάρι. Έτσι, δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με το 2-1. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πολύ καλύτερη επισκοπή. Δεν άφησε περιθώριο στον Αμπελακιακό να απειλήσει, στο ελάχιστο. Και μάλιστα στο 75 ο Χαλκιαδάκης έκανε το 3-1 με πολύ ωραίο σουτ. Νομίζω το ωραιότερο γκολ της αναμέτρησης. Και το τελικό σκορ έγραψε ο Πύλος στο 86 έπειτα από ασίστ του Κατσικοκέρη, διαμορφώνοντας το τελικό 4-1. Έτσι, η επισκοπή με αυτό το σκορ έκανε το 2-2 στις υποχρεώσεις στην Αθήνα, κοντά σε Προδεθική και Αμπελακιακό, ενώ ο Αμπελακιακός παραμένει με τη μία νίκη, αυτή που έχει από την πρώτη της αγωνιστικής, στους 3 βαθμούς, και έτσι κοντά στον Ατρόμητο Πειραιά με 2-1, και έτσι από πολύ νωρίς έχει πράγματα για να σκέφτεται εν ώψη της συνέχειας. Αυτά από εμάς, μετάδοση για το Sport TV, στο περιθώριο της 4ης αγωνιστικής ΓΑΜΑ Εθνικής για τον 5ο όμιλο. Καλή συνέχεια!